Λοιπόν, έχουμε και ωραία παρέα σήμερα και ωραία θέματα. Και βεβαίως θα ταξιδέψουμε μαζί στη ζούγκλα. Για όσους αρέσκεστε να κάνετε αυτό το ταξιδάκι κάθε Πέμπτη, από τη συχνότητα του Έξτρα. Έχουμε παπά ο οποίος θα ποτάξει το κακό σήμερα. Για δεύρο έσω, πατέρα Νεκτάριε. Έσω δεύρο. Βέβαια, αυτή τη μαγκούρα. Καλησπέρα. Αυτό είναι το ρόβολο. Καλησπέρα. Έτσι, άνετος επικοινωνιακά. Είναι ο Παπανεκτάριος, ο παπάς του Συντάγματος. Καλησπέρα σας. Των Αγανακτισμένων. Καλή δύναμη. Ο οποίος με ευθύτητα. Περίμενε, μετά σε όλες τις ενέργειες, συγγνώμη. Θα ευλογήσεις μετά. Λοιπόν, εκτός από το ευλόγησον δέσποτα και το πολύ, το κύριε Λέησον, το βαριέρι και ο παπάς, σήμερα ήρθες για ένα λόγο εδώ που κανένας δεν το πιστεύει. Μου λέει, έχεις μέσον να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Του λέω, είσαι τρελός. Του λέω, δεν έχω με αυτούς καλές σχέσεις εγώ. Μου λέει, γιατί πάει για εξουσία, του λέω, και δεν θέλω πολλά. Μου λέει, ο παπάς, θέλω, μου λέει, να μην πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου το είπες, παπά. Βεβαίως, είναι αλήθεια. Με πήρε τηλέφωνο. Θα σας πω και γιατί όμως, έτσι. Τώρα θα τα πούμε όλα, περίμενε. Ο παπάς ήταν στο Σύνταγμα με τους Αγανακτισμένους. 157 μέρες, ε. Και επειδή πήγαινε με όλους τους Αγανακτισμένους, κάποιοι του κόλλησαν την ταμπέλα ότι είναι ακροδεξιός και πάει με τους πάνω Αγανακτισμένους, δεν πάει με τους καλούς και κάτι τέτοια. Ο παπάς. Σύστημα, βρώμη. Ο παπάς δεν είναι συνηθισμένο παιδάκι, κυρίες και κύριοι. Είχε μπει στην αστυνομία, ναι, πριν γίνει παπάς. Αστράτευτος. Αστράτευτος. 18 χρονών. Πήγε στην αστυνομία. Όπου τον διώξανε από την αστυνομία. Όχι, δεν τους απαραίτητα. Ναι, με διώξανε γιατί ήμουν κομμουνιστής, αναρχικός. Σε θεώρησαν αναρχοκομμουνιστή. Του κάναν φάκελο αναρχοκομμουνιστή. Φεύγει από την αστυνομία, πάει στο πανεπιστήμιο και δίνει εξετάσεις και μπαίνει. Με τι σειρά? Τρίτος. Μπήκε κρίθη. Και στην υπαστυνόμων και αρχιφυλάκων ούτε καν με αφήνανε να μπω. Ως λοιπόν αστυνομικός εκρίθη αναρχοκομμουνιστής. Να υπάρχουν φακέλοι, δεν κάνω πράγμα. Προσέξτε, τι αναρχοκομμουνιστής τώρα, μανιάτης και κομμουνιστής υπάρχει σπάνιο. Υπάρχουν μερικοί, αλλά εντάξει. Όχι επειδή θες να πας στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να μου λες. Είπα, υπάρχουν μερικοί, υπάρχει χωριό ολόκληρο. Εγώ δηλώνω αριστερός χωρίς να είμαι παπάς. Ναι, ένα λεπτό. Ούτε να έχω πάει για αστυνομικός. Κοίτα, λοιπόν, υπάρχει χωριό ολόκληρο, ναι, αλλά έχει μια ιστορία. Λοιπόν, ναι, η Σαϊδόνα. Εκεί συγκεκριμένα είχε πάει και η Φρυδερίκη. Με τον Παύλο. Και βγήκανε λοιπόν στο. Ο πρόεδρος, ο γραμματεύς, είχε κάνει ένα λάθος. Και ο νομάρχης τον. Το μικρόφωνο είχε γράψει, δεν είχε γράψει. Πρέπει, ναι, να το έχεις κοντά. Ναι. Είχε γράψει λοιπόν βασίλειον της Ελλάδος Σαϊδόνα. Τώρα ακούν οι μανιάτες και θα λένε. Τι λέω την ιστορία. Και τον κάλεσε ο νομάρχης σε απολογία. Βασίλειον της Ελλάδος Σαϊδόνα. Ήρθε όμως, αν θέλετε, η θεία φώτιση. Σκέψει τα πάντα ή τα πάντα, μη φωτίζει και ενεργεί. Και κατεβαίνει, είδε κάποιο φάκελο ο Βασίλης Ατώτας μου και λέει, πάμε. Το είχαν κάψει οι Γερμανοϊταλοί το χωριό τη Σαϊδόνα. Και είπε, θα πάμε εκεί. Και όντως πήγανε. Όμως δείτε φωτογραφίες, δεν είναι φοβερά πράγματα. Και βγήκε λοιπόν τότε ο Παύλος στο μπαλκόνι και φώναξε με τον ασύρματο, εδώ βασίλειο της Ελλάδος Σαϊδόνα, όπου ή το βασιλεύσε το και το βασίλειο, έτσι. Και έτσι γλίτωσε ο γραμματέας από την ιστορία. Αυτό το χωριό, εκτός από τον παπά, είναι όλοι κομμουνιστές. Ναι. Όλοι, άπαντες. Μόνο αυτοί θα υπάρχουν στη Μάνη. Είναι δίπλα από το χωριό του Οικονομία. Δεν θα έχει άλλους κομμουνιστές η Μάνη. Δε, σπάνια, κάπου. Σαν ασθένεια είναι. Ναι, είναι έτσι. Σαν την ελαιονοσία. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε ωραία πράγματα σήμερα. Ήρθε λοιπόν ο παπάς. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θα βρέσουμε έναν τρόπο να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία, πολλοί πασόκοι μου λένε, βρες έναν τρόπο να μεταπηδήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα εγώ τους λέω, εγώ τώρα αν είναι να πάω σε ένα κόμμα, θα πάω στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι μικρό κόμμα και θα γίνει επαναστατικό. Ναι. Με 4%, ναι, εντάξει, είναι μειοψηφία. Δεν πάω εγώ σε πλειοψηφίες ποτέ, παπά. Το πάμε, το έχουμε πει. Εσύ πας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα έρθω στην εκπομπή μου να ζητήσω, να έχουμε τον κύριο Μαντά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μέσα να κάνω γέφυρες. Άκου λοιπόν, κύριε Μαντά, γιατί θέλει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ο παπάς. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν να δείτε. Όχι, πριν να αρχίσει. Αν πούμε ευλογητό, να. Όχι. Θέλω. Τι θες να. Δεν κάνει κανένα το σταυρό του, δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστον όπου είναι ένα παπάς, λέει ευλογητό, α κάνει το σταυρό μου. Καλή δύναμη και ευλογία. Να είμαστε καλά. Ο Θεός να μας φυλάει, παπά. Γιατί. Ενέργεια. Όπως θέλετε, πάρτε.
Δεν είναι κακό. Το μικρόφωνο είναι, δεν λειτουργεί με θεία ενέργεια. Χέρι, το δεξί χέρι του ιερέα. Κράτα εκεί το μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ το σαυρό μου τον κάνω. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Το έχετε αποδείξει. Έμενα στο Κολωνάκι, στη σκουφά απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο. Και είχα διένεξη με τον παπά γιατί βάραγε την καμπάνα ό,τι ώρα του γούσταρε. Και κάποια στιγμή πήγα βούτεξα τον παπά και του είπα, αν θες να μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα, η καμπάνα πήγε 10 μέτρα από το σπίτι. Κουνιόταν το σπίτι, πέφτανε οι σοβάδες τώρα. Δεν γίνονται αυτά μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Λοιπόν, και κατεβαίνει μια κυρία και μου λέει, να είσαι καλά, μου λέει, Ευθύμια, μας γλίτωσες. Γιατί έκοψε, έπαιζε την καμπάνα την ώρα που έπρεπε, όχι όλη την ώρα να έρθει η πελατεία. Λοιπόν, και οι μισοί κάναν το σταυρό τους για τον Άγιο Διονύσιο και οι μισοί για μένα, έτσι μου είπε η κυρία. Μοιραζόμασταν δηλαδή τους σταυρούς με τον Άγιο Διονύσιο, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, θέλω, επειδή αυτά που θες να πεις είναι πολύ σοβαρά και έχουν ενδιαφέρον και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό κυνηγείται γιατί, ξέρεις, του ρίχνουν πάνω τη λάσπη, αυτοί είναι άθεοι, αυτοί δεν πιστεύουν, ο Τσίπρας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Έπεσες μέσα στην καλύτερη περίπτωση. Συγγνώμη, ο Τσίπρας είναι άθεος, οι κομμουνιστές είναι άθεοι. Η δεξιά τι είναι? Τι είναι? Ευρωμασόνοι, άθεοι, τι είναι? Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Δηλαδή, συγγνώμη, στην εκκλησία πάνε μόνο για ψηφούς. Οι αρχιερείς τι είναι? Ομοφυλόφιλοι. Ποιοι? Ποιοι είναι? Κλέφτες. Οι αλήθειες είναι αλήθειες. Εγώ τους το έχω πει ρητά. Θα τους τραβάει ο κόσμος σαν τα σκυλιά που σέρνουν τα πτώματα και θα τους πετάει στον Κεάδα. Επειδή... από αυτά τα οποία έχουν κάνει και αυτά τα οποία κάνουν. Μισό λεπτό, πιστεύω πάτερ, ότι όλοι γνωρίζετε. Πάτερ, θα τα πούμε τώρα όλα. Είναι δυναμίτης ο παπάς, δεν είναι... παπαφλέσσας είναι, δεν είναι παπάς. Δεν πιστεύω τους... να συμβαίνει. Αναφέρετε σε όλη την ιεροσύνη βέβαια. Όχι, τώρα το έκανε, θα πάμε δηλαδή, για το 3-4. Μιλάτε για τους αρχιματρίδες, τους πρεσβύτερους. Μη βιάζεστε. Θα πούμε έτσι. Σε λίγο. Τώρα, μη βιάζεστε τώρα ένα λεπτό, γιατί δεν τους έχω, δεν τους έχω, δεν έχω κάνει στήσεις στους προσκεκλημένους μου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γέροντα, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν οι μικρές ηλικίες, δηλαδή τα παιδιά που είναι απροστάτευτα και η τρίτη ηλικία που είναι επίσης απροστάτευτοι άνθρωποι. Το ζεις καθημερινά. Εγώ. Ναι. Γιατί είναι ένας ελεήμων παπάς. 16 ώρες την ημέρα είμαι στο πεζοδρόμιο, στον δρόμο έξω. Έχει ένα αυτοκινητάκι, μαζεύει την ελεημοσύνη και πηγαίνει και ταΐζει κόσμο. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι ο ρόλος. Από εδώ θα πάρετε ένα κουλούρι. Από ευλογία. Και θα το πάρετε γιατί πριν έρθω εδώ και παρακάλεσα τον άνθρωπο που μας τα δίνει, έχει μια αλυσίδα φούρνων και μας τα έδωσε για να μην χαθεί αύριο και δεν έχουμε να δώσουμε να φάνε. Και ενώ πάω 11 η ώρα και κάθομαι μέχρι τις 1.30 έξω, σήμερα επειδή θα έρχομαι στην εκπομπή, πήγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, όλοι έχει, θα πάρετε κάτι λοιπόν, ένα... για να δείτε τι κάνουν έξω κάποιοι που θέλουν να είναι στο λαό. Όχι που λένε θέλουν το λαό για να τον κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αθούλης, 96 ετών σήμερα, είναι από την Κεφαλονιά και έζησε το σεισμό. Έζησε και τους δύο σεισμούς, και του 53 και τον σημερινό. Και ο σεισμός του έφερε μνήμες εκείνης της εποχής. Θα να ακούσουμε τι λέει ο γέροντας. Παππού, θα ακούσουμε τον παππού. 1953. Κυριακή, Χαράματα. Κάνει τον πρώτο σεισμό. Με τον πρώτο σεισμό δημιουργηθήκανε και ορισμένα επέσανε, αλλά η μεγάλη ζημιά που επέσανε πολλά σπίτια ήταν σε κάτι χωριά εδώ της Σάμης. Με το δεύτερο σεισμό είπαμε να κατεβούμε να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τον Άγιο Γεράσιμο. Είχε πέσει όμως, είχαν πέσει τα πεύκα από τη ρίζα τα αυγά, είχε βγάλει ο δεύτερος σεισμός. Οι καλόγριες που ήταν κάτω στο μοναστήρι είναι κάτι περνάρια, ακόμα είναι εκεί. Τα περνάρια υπάρχουν. Εδώ εκεί μαζευτήκανε και κοιμηθήκανε. Όταν κατεβήκαμε εμείς κάτω να δούμε πού θα προστατεύσουμε τον Άγιο, μου λένε οι καλόγριες, παιδάκι μου λέει, δεν μας κόβεις αυτές τις κλάρες από το πεύκο να κάνουμε ένα μπάνεμο για τη νύχτα? Λέω, φέρτε μου ένα τσεκούρι, πώς θα τα κόψω τα τσικλάρες αυτές? Μου φέρανε ένα τσεκούρι και ανέβαινα να πάω στο πεσμένο δέντρο. Ναι. Οι άλλοι χωριανοί μου μπήκανε μέσα στη μεγάλη εκκλησία. Και κοιτάγα την εκκλησία, δεν ξέρω
τι να δουν αν ήταν γεροί που να πάνε τον Άγιο. Κάνει τον τρίτο. Αλλά μη συζητάς τι ήταν. Πέφτω από το δέντρο και ήμουν έτσι ακριβώς. Απέναντι μου η μεγάλη εκκλησία του Αγίου. Δεν βλέπω τίποτα άλλο παρά μια στροφή έτσι. Γιατί τα είχε κάνει και σκόνη, δεν έβλεπες καθαρά. Και πέφτει η σκεπή όλη μέσα. Λέω τους σκότωσε όλους. Έλεγα πως ήταν μέσα στη μεγάλη εκκλησία, αφού μπήκανε μέσα όλοι, 100 άτομα, τόσα άτομα. Αλλά από την πολλή σκόνη δεν έβλεπα και στην αρχή, ίσια που να σκοθεί η σκόνη και το αυτό, ένα παιδί πρώτες πέθανε κιόλας. Αντρέας Μαραβέγιας, ερχόταν μέσα από το προάβλιο τρεχάτος. Που είναι του λέω, Αντρέα, σκοτωθήκαν όλοι. Όχι, μου λέει. Πού ήταν, δεν μπήκανε μέσα στην εκκλησία. Ναι, αλλά είχαμε φύγει, λέει, και είχαμε πάει στη μικρή εκκλησία. Εκεί που ήταν ο Άγιος. Στη μικρή εκκλησία ήταν ο Άγιος, αλλά μάλιστα είχε κοπεί η μισή σχεδόν και μικρή εκκλησία, αλλά εκεί που ήταν ο Άγιος, όχι, δεν είχε πειράξει τίποτα. Α, ήταν μέσα στη μεγάλη. Ήταν όλοι νέτοι. Έγκλειτωνε κανένας. Πες ο συγγενής που έφυγε σκοτώθηκε. Και τον έβρικαν μετά από μέρες από την βρώμα του. Τον είχαν πλακώσει οι πέτρες. Που ξέρω τι θα γινόταν. Δεν έχει σκοτωθήκαν όλοι μέσα στο Μέγαρο. Είχε κάνει ζημιές τότε σε ανθρώπινες ζωές. Μη συζητάς. Και δεν πήγα. Στο λέω και άρα τριχιάζω. Και λέω ποιος με κράτησε και δεν πήγα. Βρες. Νομίζω πως με έχει γλιτώσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Ξέρω, η ζωή μου είναι κοντά του. Αφού γκρεμιστήκανε τα πάντα, ο πρέσβης της Αγγλίας, ο Πι, φτέρνει ένα έγγραφο στους πέπτουνους τότε στο χωριό στα Βαρσαμάτα, ότι η Αγγλία είναι διατεθειμένη να νοικοδομήσει τα Βαρσαμάτα. Και πράγματι έρχονται τρεις αρχιτέκτονες εγκλές να μας φτιάξουν το χωριό, τα Βαρσαμάτα. Τώρα ξέρεις, δεν ήταν λίγο να μας φτιάξουν τα Βαρσαμάτα οι Εγγλέζοι. Βέβαια. Ναι. Κάμαμε γλέντε εκεί τη βραδιά, ψήσαμε σφαχτά, ολυνυχτήαμε στους τρεις αρχιτέκτονες της Αγγλίας. Εφύγαν οι άνθρωποι, ευχαριστημένοι, και σε λίγες μέρες θα έρθουμε, λέει, να δούμε, λέει, να αρχίσει ανοικοδόμηση. Επέρνα ο καιρός, καμιά ανοικοδόμηση. Γιατί μόνο δεν έρχονται να φτιάξουν το χωριό αφού υποσχεθήκανε. Και ξυραγκάστηκε, θα είχε περάσει όμως κοντά χρόνος. Και έρχεται ο Εγγλέζος ο ίδιος. Και του λέμε, γιατί καθυστερεί η ανοικοδόμηση. Λέει, μα δεν φταίμε εμείς, λέει, δεν μας αφήνει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί θέλανε τα λεφτά. Δεν θέλανε να κάνουν οι Εγγλέζοι την ανοικοδόμηση. Θέλανε να τους δώσουν τα λεφτά. Εκείνο τους διέφερνε. Με τα δικά μας λεφτά έφτιαξε για να πάρει ψήφους, έπιανε για βουλευτής. Έφτιαξε τη Σάμη με διόροφα. Γιατί και εμάς μας τα χρέωσε και με 40% χρέος, όχι το από εκεί. Και χρέος 40%. Τα κάνουν οι πολιτικοί. Όχι όλοι, δεν μπορώ να πω για όλους γιατί μπορώ να με... Ναι, αλλά ναι. Περισσότεροι να τεινάζεις τα σκουτάκια σου. Και μια είδηση που ήρθε τώρα από το Zoogla.gr από τους συνεργάτες μου, ο Δημήτρης Κοντομινάς μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αρρυθμίες. Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά συμβαίνει. Χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει
ένταλμα αυτή τη φορά μάλλον. Έτσι το λέω γιατί μη δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις. Λοιπόν, η σχέση αυτού του ανθρώπου με το θείο είναι αθώα. Αθώα. Έτσι δεν είναι. Επομένως είναι και σεβαστή. Εγώ με τα τελευταία που είπε, περίμενε πριν να κλάψει ο γέροντας. Και ειλικρινά με ράγησε. Και πίστευα ότι αυτοί που δεν ήθελαν την ανοικοδόμηση ήταν οι της ιεραρχίας. Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, θα μας πεις τι κάνουν αυτοί της ιεραρχίας και τι δεν κάνουν. Για προχώρα λοιπόν τώρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λοιπόν τι έχω να σας πω και να ομολογήσω στο λαό. Ενώ πιστεύουμε ότι σαν θεοίδρυτος οργανισμός, όπως λέγεται στο άρθρο το πρώτο, δεύτερο του συντάγματος στην νομική ταξία του Πανεπιστήμιου, θυμάμαι, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι μάλλον απάτη. Μάλλον ότι είναι κάποια ληστρική συμμορία. Ίσως η ευρωμασονία που έχει μπει μέσα στην Εκκλησία έχει διαλύσει τα πάντα. Τελικά εγώ έχω να σας ομολογήσω και το ομολογώ δημόσια και στον ελληνικό λαό. Αυτοί δεν πιστεύουν στο Χριστό. Πιστεύουν στο χρυσό. Βγάλανε το ταφ και λένε όχι Χριστό, χρυσό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ορκίζουμε. 32 χρόνια είμαι στην Εκκλησία. Δεν έχω σέντς. Όποιον. Ντρέπομαι από αυτό που λέω, αλλά από την άλλη πλευρά χαίρομαι γιατί δεν με άγγιξε. Χαίρομαι το ότι μπορώ και βοηθάω αυτή τη στιγμή όσο μπορώ τον κόσμο, αυτούς που εξυπηρετούμε, και γίνεται από κάποιες κυρίες, 2-3, κάνα 2 από Θεσσαλονίκη και 2-3 από εδώ. Και γίνεται με τέτοια αγάπη, αλλά με τέτοια, αν θέλετε, πώς να το πω έτσι, στοργή, που ακόμα και το πενταράκι του καθενός, το σέντ να το πούμε, γιατί βενζίνα, γιατί τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Λοιπόν, είναι σαν τον σισάμι, σαν το σπόρο που θα το φάει το παιδάκι ή ο παππούς ή η γιαγιά για να μπορέσουν να κρατηθούν ή για να μπουκάλει γάλα. Εδώ στην εκκλησία λοιπόν σήμερα γίνονται αισχρά πράγματα. Ήμουνα την άλλη φορά σε μια εκπομπή, πάλι νυχτερινή, μάλιστα εναντιώθηκα με τον δημοσιογράφο γιατί του είπα δεν γίνεται αυτό, ας πούμε, για τον αρχιεπίσκοπο κλπ. Τελικά δεν ξέρω αν φταίει αυτός. Εγώ πήρα το μέρος του τότε, αλλά σήμερα, επειδή του είπαν και του ξανάπαν και του ξανάπαν και φωνή βόντος εν διερήμο, καταλαβαίνω ότι τελικά εκείνη η ιστορία με τα κοτόπουλα της Εκκλησίας, τη θυμάται, τα τόσα δισεκατομμύρια, πάλι θα βγει τώρα, μπούμερα, να το θυμάστε, μπούμερα, με αυτούς εδώ οι οποίοι κάνουν άλλοι, τι πατέντα δεν έχουν φτιάξει, και αντί να φάει ο κόσμος εκεί που πάνε τα φαγητά, τους δίνουν ένα κομματάκι ψωμί τόσο, για να φάει μερίδα. Λέει, συγγνώμη, ούτε στην κατοχή δεν γίνονται αυτά. Η εντολή του Αρχιεπισκόπου λέει, ένα κομματάκι ψωμί. Εγώ ντρέπομαι, Αρχιεπίσκοπε, αν έχεις φιλότιμο, αν είπες τέτοια πράγματα. Παρόλα που ήμουν παρόν, προχθές που ήρθες στις Σοφοκλέους, είπες άλλα. Και τώρα γύρισες στην Κατσαρόλα ανάποδα. Είναι ντροπή. Ο Αρχιεπίσκοπος να λέει, ένα κομμάτι ψωμί, πια στη σημερινή εποχή. Και μάθετε κάτι, ενώ το ξέρετε όλοι όσοι μπορείτε, τα λεφτά αυτά τα δίνει, που έμαθα κάτι και τρελάθηκα. Και η Προτεσταντική Εκκλησία, μάθετε κάτι να τρελαίνεστε, και η ΕΟΚ, και μου φαίνεται τελικά, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν δίνει τίποτα. Και λέει λοιπόν, σήμερα και χθες είχαν πάει το Ψινάκι και κάναν καμπάνια δημοσιογραφική για να μαζέψουν λεφτά και αυτά τρελά πράγματα. Ακούστε λοιπόν εσείς που πάτε στα σούπερ μάρκετ και παίρνετε τα 3 και δίνετε το 1. Ή τι κάνετε. Σας δηλώνω υπεύθυνα να παίρνετε και να τα δίνετε εσείς οι ίδιοι ή σε κληρικούς τίμιους που θα πάνε και θα πάνε να φάνε και θα γεμίσει η κυλίτσα του παιδιού, της γιαγιάς και του παππού και μην τα δίνετε σε αυτούς που πάνε και εξαφανίζονται. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Είμαι τόσα χρόνια εκεί, δεν μου δώσανε μία φορά ένα κουτί να δώσω κάπου. Πού πάνε, ποιοι τα παίρνουνε, μπορώ να μάθω. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να μάθω. Εσείς δεν έχετε δικαίωμα να μάθετε. Ωραία. Εσείς πάτε στα σούπερ μάρκετ και δίνετε. Εσείς που γεμίζετε τα καρότσια, πού πάνε. Παπανεκτάρια, τώρα λοιπόν δες ένα ωραίο ρεπορτάζ ενός ανθρώπου που πρέπει να είναι ο πιο άτυχος στον πλανήτη. Είναι σήμερα άστεγος, 52 ετών. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε στη Βραζιλία,
και πήγε να κάνει δουλειά και άνοιξε επιχείρηση στην Αργεντινή. Έρχεται το δούνο του και τρώει τη σφαλιάρα. Μετά φεύγει από την Αργεντινή λόγω δούνου του και έρχεται στην Ελλάδα. Ανοίγει δουλειά, περνάνε δύο χρόνια, έρχεται το δούνο του, ξανατρώει σφαλιάρα. Και σήμερα είναι άστεγος. Το λέω γιατί είσαι με τους αγανακτισμένους, απελπισμένους και τους άστεγους από το δούνο του. Πάμε να τον δούμε. Η ιστορία μου μπορούμε να πούμε είναι και μπορεί να, γίνει, να το κάνετε τραγική ή και λίγο χιούμορ, γιατί έχει και τα δύο μέσα. Εγώ με ηλικία 18 ετών φεύγω και πάω Αργεντινή. Μια δουλειά σε ένα σφαγείο, το πράγμα που πάνε καλά, μέχρι που τη στιγμή ήταν ένα πρωί Δευτέρα, βγαίνει ο πρόεδρος και ανακοινώνει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε στήριξη στο Ζουνουτού. Μετά που έφτασε στο Ζουνουτού, καταλαβαίνεις την πίεση που δέχτηκε η χώρα σε όλους τους τομείς, και από εκείνη κάπου στο 89-90 μένω άνεργος. Κλείνει το σφαγείο, μένω άνεργος, που το 90 έφυγα και πάω στη Βραζιλία. Ήταν μια εταιρεία που έφτιανε μολ, να πούμε, εμπορικά κέντρα, και εγώ μπήκα σαν να κάνω τον έλεγχο, να βάζουμε το σύστημα υπερασφάλειας και ασφάλειας της εταιρείας, σαν ένας βοηθός υπάλληλος, να βάζουμε αυτά τα συστήματα στα τεράστια μολ που κάνανε. Που φτιάχνανε αυτή η εταιρεία. Αυτό έμεινα, πήγε μέχρι 94, όταν πάλι εκεί κατεβαίνει ένα πρωί, κατεβαίνει πάλι ο πρόεδρος στην τηλεόραση, λέει θα πρέπει να ζητήσουν επίγον μια πύχη βοήθεια στο Ζουνουτού, γιατί δεν βγαίνουμε. Πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα για μένα. Δεύτερη σφαλιάρα, γιατί εκεί μετά αρχίσανε το κόψιμο όλες οι εταιρείες οι βραζιλιάνικες, φυσικά οι μεγάλες εταιρείες αρχίσαν να κόβουν προσωπικό. Μπαίνω πάλι κι εγώ σε μια ανεργία πάλι, μα εκεί υπήρχε μια διαφορά με την Αργεντινή, γιατί εκεί σαν βραζιλιάνος πολίτης μπορούσα να μπω στο Ταμείο Ενεργείας, αυτό που δεν μπόρεσα να μπω στην Αργεντινή. Έχω κάποιους δύο ξάδερφους στο Ρίο Ντιζανέιρο που μου λένε Λάμπρο, δεν θέλει να πας. Είσαι ακόμα νέος, έφτασα στην Ελλάδα με 36 χρονών, 37. Δεν θέλεις να ρισκάρεις να πας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην η Ελλάδα της δραχμής, η Ελλάδα της δουλειάς, η Ελλάδα του τουρισμού, η Ελλάδα όλα εκείνα το όνειρο που είχαμε και εγώ από μικρός πάντα, η πατρίζα του πατέρα μου, τη μάνα μου, ξέρεις είμαι Έλληνας και εγώ, όλα αυτά. Λέω πάμε και εκεί αποφασίζω το 2000, ανεβαίνω τέλος 99 αρχές 2000, ανεβαίνω στην Ελλάδα και πατάω στην Ελλάδα και έμεινα πολύ, ξέρεις, εντυπωσιασμένος, γιατί φτάνω στην Ελλάδα και είναι ο θείος μου στο αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο, και μου λέει Λάμπρο, δεν θα ξεχωρίσεις πολύ, σε 4 μέρες μπαίνεις σε δουλειά, σου βρήκα δουλειά. Λέω, οπ, παράστηση, ένας άνθρωπος που τρέχει τώρα τα τελευταία 10, 17 χρόνια, 18, με μια ανεργία πάνω στην άλλη, κρίση όλα αυτά και έρχομαι και βρίσκω δουλειά με τη μία, λέω εντάξει, ήρθα στη σωστή χώρα, αυτό που έπρεπε να είχα έρθει, γιατί είναι εποχή που αντί να φύγω για την Αργεντινή, έχω μόνο στην Ελλάδα. Ενώ στην επιχείρηση, με πιάνει το 2008, με πιάνει κάτι φορά, ο άνθρωπος άρχισε από εκεί να κλείνει ένα ξενοδοχείο προς το άλλο, μέχρι που κράτησε δύο ξενοδοχεία και είμαι ο τελευταίος που μου λέει, Λάμπρο, πρέπει να βάλω κάποια ανήψια στη δουλειά, είσαι ο τελευταίος και θα σε στείλω Ταμείο Ενεργείας. Ακούσατε εκείνη τη διακήρυξη του τότε πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου από το Καστελόριτζο. Για το δούνο του, τι σκεφτήκατε? Λέω σπάσαμε τα μούτρα μας. Για ένα μόνο λόγο. Εδώ η Αργεντινή έχει μπει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει βγει ακόμα. Δεν μπορούσα να βρω πόρτες ανοιχτές και μια καλή μέρα πάω στο σπίτι να ανοίξω την πόρτα. Έχει ένα χαρτί κολλημένο που βάζει το κλειδί, μου είχαν αλλάξει την κλειδαριά. Παίρνω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, μου λέει ναι Λάμπρο, το θέλω το σπίτι, χρωστάς 3 μήνες, δεν πειράζει. Ωραία, αύριο σε αυτό το πρωί για να πάρεις τα πράγματά σου να φύγεις. Έτσι, σε μια μέρα την άλλη. Ωραία, την άλλη μέρα πάω σε ένα, το βράδυ πάω σε ένα φίλο μου, κοιμάμαι εκεί, του λέω κοίτα έχω λίγα πραγματάκια, όχι μεγάλα, μπορείς να μου τα βολέψει στο σπίτι σου, μου λέει ναι Λάμπρο, θα πάμε το αυτοκίνητο, πάμε το πρωί, τα παίρνω και από εκεί
Εκεί άρχισε το Γολγοθά, να πούμε, ένας νέος άστιγος, ένας άνθρωπος που ποτέ, μα ποτέ στη ζωή του, δόξα τω Θεώ, δεν πάω να κοιμηθώ στον δρόμο και όλα αυτά, έφτασα στην Ελλάδα να κοιμηθώ σε μια πλατεία. Ήταν στην πλατεία Βιτορία, η πρώτη βραδιά μου. Εκεί είπα, εντάξει Λάμπρο, εδώ ήρθε το τέλος. Αυτό είναι το τέλος έναν άνθρωπο που ζούλεψε πάντα σωστά, καθαρά, τίμια, να φτάσει σε ένα σημείο, να σε πετάξουν από τη δουλειά, μπαίνει σε μια ενεργεία, περνάει ενεργεία, δεν μπορώ να βρω άλλη δουλειά και βγαίνεις στον δρόμο. Γιατί ένας καθαρός άνθρωπος, πλημμένος, ούτε πικρής, ούτε ναρκωμανής, τίποτα. Ένας νέος άνεργος και νέος άστεγος. Πολλοί μου λένε φίλοι, μα Λάμπρο είσαι μαύρη γάτα. Ρε Λάμπρο, τώρα αύριο σου βγάζω το εισιτήριο, πας Βερολίνο με τη μία. Εσύ είσαι, τι να σου πω, καταστραμμένος είσαι άνθρωπε μου, δεν είναι αυτό, δεν είναι ζωή. Και πολλοί λένε άνθρωποι, μην νομίζεις όταν πουλάω το περιοριστικό στον δρόμο και με γνωρίζουν σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις όλα αυτά και λένε, ρε άνθρωπε μου, αυτό που βγάζω το καπέλο είναι που έφαγες μία σφαλιάρα, δύο σφαλιάρες, τρεις σφαλιάρες και δεν κατέβασες το κεφάλι σου. Δεν έκανες, δεν είπες, πώς το λένε, stop τη ζωή μου, stop. Δεν έκανες καμία τρέλα, δεν έκανες τίποτα που να πεις αυτός ο άνθρωπος, ναι μεν διαλύθηκε, μα βρήκε άλλο τρόπο, λάθος τρόπο να βγει μπροστά. Όχι, εσύ έκατσες στο σημείο που μέχρι εκεί μπορούσες να φτάσεις, ναι μεν πέρασε ό,τι πέρασες, μα προσπάθησε να σηκώσει το κεφάλι σου καθαρά και τίμια. Αυτό θέλω. Όταν πάω και πέφτω στο δωμάτιο μου στο ίδρυμα, βάζω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και ξέρω θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω την άλλη μέρα όσο θα με ξυπνήσει και καθαρός. Χωρίς κανένα να με βαράει ή να με χτυπάει. Γιατί αυτό αισθάνεσαι, δεν έκανες καμία μα καμία αρπαχτία, πατεωνιά, ξέρω εγώ, πουστιά. Είσαι τίμιος. Αυτό κρατάει μέσα. Πολλοί λένε να είσαι τίμιος, είσαι βλάκας, είσαι λαλάκας. Σωστά, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Να είσαι τίμιος, κάποιος σε βλέπει. Κάποιος θα σε μισεί μια μέρα. Κάποιος θα σου δώσει μια ευκαιρία. Μόνο γιατί είσαι καθαρός. Αυτό είναι το καλύτερο στη ζωή μας. Τον γνωρίζεις. Μαζί έχει κάνει και το θεατρικό στο Δήμο, εκεί στην πλατεία. Του συνέχεια παίρνει τα χέρια μου σαντουίτσες, ρόπιτες, μονακόπες, τα πάντα. Είναι πολύ ένα από τα πολλά θύματα που βοηθάς. Είναι ένα από τα... Ναι. Και αλλά είναι φοβερή περίπτωση. Δεν είναι είχε φοβερή. Και το είχα ξεχάσει. Από την Βραζιλία άρχισε. Ναι, από την Βραζιλία Αργεντινή άρχισε. Ναι. Και μετά Ελλάδα. Και τον ξέρω και καλά. Δεν τον ξέρω. Ο άνθρωπος αυτός ακούει δούνου του και την κοπανάει. Ναι, και την κοπανάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν πάτε... το κυνηγάει τόσο τέτοιους, δούνου του, να το τέτοιους ανθρώπους, όπως βλέπετε το Λάμπρο, είναι πάρα πολύ. Έχω δει ανθρώπους σαν και εσάς που φοράτε τις γραβάτες, σας δίνω το λόγο μου, που ήρθαν με Rolex, ήρθαν με τσάντα με το λάπτοπ και μετά από κάποιες ημέρες, ομολογώ, ανατριχιάζομαι τώρα, σας δίνω το λόγο μου, ήταν εξυπόλυτοι. Αλήθεια σας λέω. Ευγενέστατοι. Άνθρωποι με κύρος, άνθρωποι διευθυντές, με εταιριών, με δύο, τρεις επιχειρήσεις που κλείσανε ή... Μιλάμε σε δικηγορικό γραφείο και ειλικρινά λες αμήν, δεν μπορεί να γίνει πρακτικά. Λέει και η Εκκλησία, πάντε. Πλούσιοι πολλοί επτόχευσαν. Ναι. Στην ορτοκλασία το λέει. Βεβαίως. Εδώ θέλω να καταλήξω. Βεβαίως. Και εδώ θέλω να τελειώσω. Άμα δεν κάνεις λογαριασμένη πολιτική. Γιατί εσείς θα πείτε πιο πολλά ζωή, και πιστεύω ότι θα βοηθήσετε τον ελληνικό λαό. Έτσι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω 5 λεπτά, αν θέλετε, την ομιλία του κύριου με την ανοχή σας και την ανοχή του κύριου Τριανταφυλόπουλου, για να πω 5 πράγματα. Να αφυπνίσω αυτούς που είναι στις πολυθρόνες, στις μεταξωτές και έχουν βάλει τον κόλο τους και έχει γίνει σαν την πλατεία Συντάγματος. Είναι οι κυφήνες, οι ανέραστοι και αυτοί που δεν έχουν ή κάνουν πατρινοπορνοσία. Δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό και είναι ιερός ο σκοπός της. Η Εκκλησία παραδόθηκε από τους προηγούμενους προς εμάς για να κάνουμε ένα μόνο, ένα. Να έχουμε σε ένα βάθρο την ψυχολογία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος αυτοκτονεί και χάνεται, η Εκκλησία είναι μηδέν. Πατέρ, μισό λεπτό. Τον Αρχιεπίσκοπο, εγώ τον γνωρίζω προσωπικά. Ναι, είναι... εγώ τον γνωρίζω. Έχω από τα χέρια του το 87 ένα πτυχίο. Είναι persona colta, δηλαδή είναι άνθρωπος μορφωμένος. Ναι, πολύ. Είναι προοδευτικός. Ναι. Όταν ήταν
Όταν ήταν. Άλλοτε ποτέ διέλαψαν σας. Όχι, ναι. Τον είχαν κατηγορήσει τότε για ένα σωρό πράγματα ναι. Επί εποχής Χριστόδουλου. Ναι, ναι, ξέρω. Τα ξέρω όλα αυτά. Εδιώκετο. Ένας άνθρωπος που δικαιώθηκε. Βοηθάει έχετε κόσμο. Δει, κανένας. Του στείλα κάποτε μια μέρα με τον πρωτοσύγγελό του που δεν το έχει δώσει. Ένα λεπτό. Υπάρχει, μου λένε ότι υπάρχει αντίδραση από την Αρχιεπισκοπή και θα ήθελε να μιλήσει ο υπεύθυνος τύπου. Όχι. Όποιος να είναι, να μιλήσει. Κύριος Κονιδάρης. Όποιος να μιλήσει, ο Κονιδάρης. Ναι. Δεν τον γνωρίζω. Λοιπόν, να ακούσουμε. Κύριε Κονιδάρη. Ναι, καλησπέρα κύριε Τρενταφυλόπουλε. Τι κάνετε? Γεια χαρά εσείς. Δόξα τω Θεώ. Ζήτησα απλώς να παρέμβω. Για τον γιατί δεν παρακολουθώ δυστυχώς την εκπομπή αυτή τη στιγμή, αλλά με ενημέρωσαν συνεργάτες μου ότι ο πατέρας Νεκτάριος, τον οποίο δεν γνωρίζω. Όχι, γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε. Βεβαίως. Άλλοτε πρωτέ πριν από 20 και 25 χρόνια. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν το ενθυμούμε. Ναι, ναι, βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ σας γνωρίζω όμως. Και εσύ με γνωρίζετε. Το επώνυμό σας θα μου πείτε. Ναι, ναι. Θεάκος, Θεάκος από τη Μάνη. Αυτός που δήλωσε οικία απαραίτηση και έφυγε εκ του νέου ημερολογίου. Και είπε, σας παραδίδω το μισθό και την εφημερία σας. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν γνωριζόμαστε, αλλά δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλώς, κύριε Τριανταφυλόπουλο, αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι είναι εξαιρετικά λυπηρό σε μια περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος προσωπικά στέκονται με όλες τους τις δυνάμεις και γνωρίζω πολύ καλά τι σας λέω, στο πλευρό των πλέον αδυνάμων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και λύνουν προβλήματα, άνθρωποι που υποτίθεται εκφράζουν την Εκκλησία να δημιουργούν προβλήματα. Ακούστε. Είναι εξαιρετικά λυπηρό. Ακούστε. Ναι, αλλά δεν ακούσα τι είπε. Γιατί ακούστε. Ότι... Ένα λεπτό, πάτε. Κύριε Κονιδάρη, προφανώς. Ναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Προφανώς δεν παρακολουθήσετε την εκπομπή. Και... Όχι, με ενημέρωσα συνεργάτες μου. Δυστυχώς δεν την έχω παρακολουθήσει. Εντάξει. Μπορεί λοιπόν να σας τα είπανε λίγο διαφορετικά. Τι, πάτερ, τι είπατε για να. Εσείς στείλατε κάποιον εκεί κάτω να βαράει τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω τι. Ρωτάω. Στείλατε κάποιον εραυδά τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό που λέτε, ελληνικά μιλάω. Στείλατε κάποιον να χτυπάει τον κόσμο. Ακούστε και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ή να τον ταΐζουμε. Σας παρακαλώ. Ρωτώ. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Κύριε Κονιδάρη, ακούστε κάτι. Εσείς είστε στα γραφεία. Είναι άλλος ο ρόλος. Αφήστε τα γραφεία. Εγώ είμαι στο πεζοδρόμιο. Αφήστε μαζί... τα γραφεία, γιατί τα συσίτια πατέρα Νεκτάριε της Αρχιεπισκοπής, έτσι τα έστησε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος με τη συμβολή των συνεργατών του. Δεν σας ενθυμούμε να συμβάλλετε στη δημιουργία των συσίτιων. Εγώ είμαι 2,5 χρόνια στο συσίτιο. Δεν σας ενθυμούμε να συμβάλλετε στη δημιουργία των συσίτιων. Ακούστε κάτι. Δεν γνωρίζετε για τα συσίτια και δεν έχετε καμία απολύτως νομιμοποίηση να ομιλείτε για κάτι στο οποίο δεν έχετε προσφέρει ούτε μία ώρα από τη ζωή σας. Ακούστε. Λυπούμε πάρα πολύ. Ακούστε, μην λυπάστε. Πάρα πολύ. Αρκετά πια με τα σχόλια των ανθρώπων εκείνων που δεν συμμετέχουν σε καμία προσπάθεια και το μόνο που κάνουν είναι να επικρίνουν και να ομιλούν. Αρκετά. Ακούστε, θέλετε να ακούσετε. Αρκετά, πατέρα Νεκτάρια. Θέλετε δεν να ακούσετε. Δεν σας έχω δει πουθενά, δεν σας γνωρίζω, δεν γνωρίζω καμία συμβολή σας σε κανένα τομέα. Ήρθατε ποτέ. Δεν σας έχω δει να σερβίρετε ένα πιάτο φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν σας έχω δει να στηρίζετε τους αδυνάμους. Δεν σας έχω δει να στηρίζετε τους ανθρώπους που στηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος και οι συνεργάτες του. Ακούστε. Αρκετά. Εάν θέλετε να ομιλείτε, μπορείτε να ομιλείτε όσο θέλετε. Αλλά δεν έχετε συμβάλει στην προσπάθεια αυτή σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο. Απορώ και ευχαιρωτώ με ποιες ακριβώς είναι οι σκοπιμότητες της παρεμβάσεώς σας. Ακούστε. Τι να σας ακούσω, πείτε μου, να ακούσω τι. Σταματήστε να μιλήσω. Σας γνωρίζει κάποιος εξ αυτών των ανθρώπων, των 10.000, οι οποίοι κάθε ημέρα σιτίζονται από τα συζήτητα της Αρχιεπισκοπής. Γνωρίζει κανείς το πρόσωπό σας, γνωρίζει τη συμβολή σας, ομιλείτε για κάτι το οποίο σας είναι απολύτως ξένο. Λυπούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Ακούστε. Τελειώσατε. Όχι, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Εγώ δεν το διακόψα. Δεν νομίζω ότι έχετε καμία συμβολή στην προσπάθεια αυτή. Κύριε Κονιδάρη, γίνεται επαναλαμβάνετε. Με πάρα πολύ δύναμη από όλους τους συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου και τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο και δεν ανέχομαι κανέναν πλέον να έρχεται και να θεωρητικολογεί και να κατηγορεί ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει και να ομιλεί για ζητήματα τα οποία δεν ξέρει. Καλό είναι. Αποστάσεως, πατέρα Νεκτάριε,
κριτική είναι πολύ ασφαλής, αλλά είναι απολύτως αδιάφορη. Κύριε Κονιδάρη. Γιατί η κοινωνία βρίσκεται σε κρίση, κύριε Κονιδάρη. Οι άνθρωποι απαιτούν έργα και εσείς το μόνο που κάνετε είναι αυτή τη στιγμή να δυσφημείτε την Εκκλησία, να δυσφημείτε την προσφορά της και να μην προσφέρετε απολύτως τίποτα. Λυπούμε πάρα πολύ. Κύριε Κονιδάρη, επειδή επαναλαμβάνετε το ίδιο πράγμα, το είπατε δύο φορές, έχει γίνει κατανοητό. Μα δεν τον έχουμε δει τον πατέρα Νεκτάρη. Ωραία. Είναι ανύπαρκτος. Εντάξει. Απορώ λοιπόν πώς ομιλεί για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Ακούστε, μην το λέτε αυτό, διότι εμείς που είμαστε ως δημοσιογράφοι στο πεζοδρόμιο, τον έχουμε δει να βοηθάει και όχι μόνο να μαζεύει ρούχα, τρόφιμα, να βοηθάει. Δεν τον έχουμε δει σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Δασιλόπουλε. Λοιπόν, δεν τον έχουμε δει. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν συμμετείχαμε με τον πατέρα Νεκτάριο Νέα. Ένα λεπτό να τον ρωτήσουμε. Κάποιο τρόπο. Ακούστε, εγώ είμαι ευρεγνιασμένο σε πάλι δουλειά. Εσείς τώρα, αν θέλετε να κάνετε τον κόκορα, εγώ αδιαφορώ, ούτε με ενδιαφέρει. Μήπως ξέρετε, μήπως γνωρίζετε πότε ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος για τελευταία φορά στα συσίτια. Ακούστε, πατέρα Νεκτάριε. Παρακαλώ, απαντήστε μου, άμα θέλετε. Ακούστε, ρωτάω. Ακούστε κάτι. Ρωτάω. Ξέρετε πότε ήρθε. Ναι, ξέρω πολύ καλά. Πότε. Εσείς ξέρετε. Ναι. Πότε ξέρετε λοιπόν ότι ήρθε. Γιατί ήμασταν μαζί. Πότε ξέρετε ότι ήρθε. Ναι, να σας πω. Ναι, για πείτε μου, σας παρακαλώ. 5 μέρες πριν από την πρωτοχρονιά. Αλήθεια λέτε. Ξέρετε ο Αρχιεπίσκοπος πατέρα Νεκτάριε επισκέπτεται τα συσίτια και επισκέπτεται όλες τις δραστηριότητες της Αρχιεπισκοπής, οι οποίες κινούνται στο φιλανθρωπικό και στο κοινωνικό τομέα, χωρίς να το ανακοινώνει. Το γνωρίζετε αυτό. Βεβαίως. Ή μήπως δεν γνωρίζετε πώς ακριβώς κινείται και λειτουργεί ο Αρχιεπίσκοπος. Βεβαίως. Διότι όσα λέτε μου φανερώνουν μια παντελή άγνοια του προσώπου του Αρχιεπισκόπου και του προσώπου και του τρόπου με τον οποίο κινείται. Είστε λάθος. Είστε λάθος. Ακούστε. Εσείς είστε λάθος. Λοιπόν, και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ, να σταματήσετε να δυσφημείτε βλέπετε, έναν θεσμό. Ακούστε εδώ. Τον οποίο υποτίθεται ότι ακούστε εδώ. Να ακούσω τι. Ακούστε μα θέλετε. Σταματήστε και λίγο. Τη δυσφήμιση της εκκλησίας την οποία επιχειρείτε. Μάλιστα. Τη δυσφήμιση του προσώπου του Αρχιεπισκόπου. Ακούστε. Εγώ πριν από λίγες μέρες τον κύριο Χίο, να το πω και το όνομά του, πήρα το μέρος του. Άκου λοιπόν κύριε Κονιδάρη. Σας παρακαλώ. Ακούστε, σταματήστε λοιπόν και λίγο. Σας παρακαλώ πατέρα. Σεβαστείτε τον Άγιστο. Σεβαστείτε. Όλα έχουν ένα όριο. Μα σταματήστε λίγο να μιλήσουμε. Όλα έχουν ένα όριο. Δεν συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτό και ομιλείτε περί αυτής της προσπάθειας. Δεν σας τιμά. Ποια νομιμοποίηση αλήθεια. Δεν σας τιμά αυτό που κάνετε. Τέλος αφήστε αυτό. Τον άλλον να μιλήσει. Δεν σας τιμά εσάς που φοράτε το ράσο. Εγώ είναι φοράω λυπηρό. Το ράσο. Είναι λυπηρό. Ξέρεις για ποιο λόγο. Είναι λυπηρό. Για το τι. Είναι λυπηρό. Γιατί το τιμώ. Το άκουσε. Δεν φόρεσα το ράσο. Δεν φόρεσα το ράσο. Για να σταματήσω να κουνιέμαι. Σας παρακαλώ. Ακούς τι λέω. Σας παρακαλώ. Είναι θλιβερό. Όπως κουλιώνω κάτι άλλο που είναι στα γραφεία σας. Λες και έχει 10 από φόρο πια. Παπανεστάρια. Να χαμηλώσουμε τους τόνους. Μα είμαι βλάκας. Όχι. Να χαμηλώσουμε τους τόνους. Μα του λες. Προχτές είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Να χαμηλώσουμε. Τον καλέσαμε εξ επίτηδες να του πούμε τι συμβαίνει. Ούτε το ξέρει καταρχήν. Ούτε το ξέρει. Εδώ είναι. Υπάρχουν φωτογραφίες. Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο που δεν συμμετέχει σε καμία προσπάθεια με κανέναν τρόπο. Ακούστε κάτι. Ωραία, ένα λεπτό να το πατέρα Νεκτάρη. Να τον αφήσουμε στο θλιβερό τρόπο με τον οποίο κινείται και εκπέμπει. Κύριε Κονιδάρη, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτή η διένεξη μεταξύ σας. Δεν υπάρχει καμία διένεξη. Αυτό, εν πάση περιπτώσει. Η ένταση αυτή που δημιουργήθηκε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Εκφράζει μια άποψη. Επειδή, αλλά είναι θλιβερό. Επειδή τηλεφώνησε πολλοί κόσμος. Ένα λεπτό, κόσμο, πατέρα Νεκτάριε. Κύριε Κονιδάρη, εγώ μαζεύω τα τρόφιμα. Μισό λεπτό, πατέρα. Όχι εσύ που τιμάσαι. Πατέρα Νεκτάριε, άκουσα με. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν, μία ζήτησαν ακροατές, οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά κάνεις. Βέβαια, εδώ θα μας πει τώρα. Λοιπόν, άστον τον εξάψαρμο, σε παρακαλώ. Είναι μια κυρία που θέλει να πει ότι σε γνωρίζει από τι σε γνωρίζει και από ποιο έργο. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γνωρίζω προσωπικά τον Παπανεκτάριο. Ο Παπανεκτάριο είμαι η Παναγιώτα. Ναι, καλησπέρα. Αν δείτε, μέσα στο αμάξι του Παπανεκτάριου είναι γεμάτο σουσάμι από τρόφιμα. Κάθε βράδυ, επειδή έχω συμβάλει πάρα πολλές φορές στη διανομή, στη συλλογή, στην περισυλλογή κτλ.
11 η ώρα θα τον δείτε από αλυσίδα καταστημάτων να περιμένει. Τι περίσεψε και να περιμένουν άστεγοι, άποροι, να τους διανέμει τρόφιμα και να γυρίζει και όλο το λεκανοπέδιο να μαζέψει από την αλυσίδα και για να πάει την επόμενη μέρα να τα μοιράσει. Μα στο κέντρο της Αθήνας, μα οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν ξέρω ο κύριος Κονιδάρης τι κάνει κάθε βράδυ στο σπίτι του. Ο Παπανεκτάριος πάντως είναι στους δρόμους μέχρι αργά τη νύχτα. Και τα απογεύματα και τα μεσημέρια ξυπνάει με προσωπικό του κόστος, χρόνο, χρήμα, οτιδήποτε μπορείς να λέξει από εράνους. Μισό, μισό. Βάζει βενζίνη για να πάρει τρόφιμα και να περισυνελέγει τρόφιμα. Ακούστε με σας παρακαλώ. Επειδή δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό το θλιβερό επίπεδο, έτσι, το οποίο ο πατέρας Νεκτάριος και η παρέα του έτσι, προσπαθούν να επιβάλλουν ως ήθος. Δεν είμαστε εγώ παρέα, την παρέα βασί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα καληνυχτήσω. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Συγγνώμη τι είπατε, δεν είστε παρέα με το Παπανεκτάριο, δεν είπατε ότι βοηθάτε στη... Είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαστε παρέα, γιατί πάει να μας καθορίσει σε στυλ σέκτας ο κύριος Κονιδάρης. Είμαστε πολίτες που στεκόμαστε στο πλευρό του Παπανεκτάριου και στο έργο του. Δεν είμαστε σέκτα ούτε παρεούλα. Ωραία. Είστε κι εσείς του παλαιού ημερολογίου? Όχι, είμαστε του νέου ημερολογίου. Εγώ είμαι του νέου ημερολογίου και στηρίζω το Παπανεκτάριο. Είπες ότι πήγα στο παλιό. Πήγα στο παλιό για να μαζέψω κόσμο. Δεν πήγα για να μην φύγουν. Λοιπόν, ενώ... Δεν φεύγω κόσμος από εδώ και από εκεί. Ήταν ένα, αυτό που λέω, Κονιδάρης. Τις ηλικιότητες. Η ερώτηση είχε ένα άλλο νόημα. Μήπως είστε παλιοημερολογίτες και τα βρήκατε μεταξύ σας. Δεν είχα καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση. Είμαστε του νέου ημερολογίου, Παπανεκτάριε. Γεια χαρά. Θα σε πάρω τηλέφωνο σύντομα. Μην είσαι καλά. Η κυρία η οποία μιλάει είναι καθηγήτρια. Έχουμε να ανταμώσουμε μετά από το Πάσχα και προς τιμή της που βγήκε. Σα ορκίζουμε στη Μανιάτικη τιμή. Είναι πολλοί που θέλουν να βγουν, αλλά μιλάω, ξέρετε, για την οικονομία του χρόνου. Δεν νοιάζει τώρα για τον Κονιδάρη. Κονιδάρη τώρα, να μην πω τώρα τι είναι. Μην κάνεις. Δεν θέλω. Ακούστε κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει ένα. Εμείς κάνουμε μια περισυλλογή πραγμάτων. Είχαμε έρθει στη συνεννόηση λοιπόν με τον Αρχιεπίσκοπο. Πηγαίναμε λοιπόν τα τρόφιμα κάθε μεσημέρι λοιπόν εκεί. Εκεί άρχισε λοιπόν να γίνεται μια αναστάτα, κύριε. Φεύγανε λοιπόν τα τρόφιμα τα οποία πηγαίναν εμείς στα ψωμιά κλπ. Εξαφανιζόντουσαν και σε κάποια στιγμή δεν έπαιρνε ο κόσμος αυτά τα οποία έπρεπε να πάρει. Με κίνδυνο να λέμε τι έγινε. Το ξέρει όλο ο κόσμος. Αν ρωτήσει καταρχήν τον πρόεδρο και την κεδεά του Δήμου Αθηναίων, εγώ με κάθε μεσημέρι και από εκεί. Όπως λέει, με ξέρει αν όλο μπορούμε κόσμος. Να παρέμβουμε και εμείς στη συζήτηση. Δεν μπορεί να ακυρώνεται το έργο όλων των Μητροπόλεων. Στη Μητρόπολη Λάρισας, ξέρετε ότι 250 μερίδες δίνονται καθημερινά. Συγγνώμη. Όχι, πάτε, σας ακούμε τόση ώρα. Δεν μίλησα εγώ ότι δεν γίνεται έργο. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται σήμερα εδώ πέρα. Εγώ μιλάω για το τι γίνεται. Στοιχεία έχετε. Βεβαίως. Για τη Μητρόπολη Λάρισας, ξέρετε ότι 250 μερίδες καθημερινά. Θα με βοηθήσει λίγο. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή. Πάτερ, λοιπόν, να πω ότι αυτό μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκης, δικηγόρος γνωστός από εκπομπές μας. Και θα πω και τι άλλο είναι τώρα για να καταλάβετε την αντίδρασή του. Βεβαίως. Είναι και υποψήφιος δήμαρχος Λάρισα. Ανεξάρτητος, Μάκη. Κάτσε μην χάσουμε τις ψήφους της εκκλησίας. Μάκη, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ προέρχομαι από οικογένεια, η οποία έχει δουλέψει ο πατέρα μου για να δημιουργηθεί η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Εξωανίνων. Δεν κατάλαβα. Εμείς τι κάνουμε. Θα ακυρώσουμε το έργο. Δεν είπα τίποτα για εσάς. Αλλά λέγαμε έργο την Λάρισα. Και οι ψήφοι ψήφοι. Ναι, εμείς. Περίμενε, πατέρ, να πω. Δίπλα του είναι η κυρία Έψιμου, η δικηγόρος, Χρύσα. Ο Παναγιώτης Νανόμπουλος, οικονομολόγος, το μεάρχες στο κόμμα Νέα Μέρα. Αναπληρώτης το μεάρχες. Ο αγαπητός Κώστας Νεφελούδης, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αριστερή Προοπτική. Που παρακολουθεί έτσι έκπληκτο. Ενδιαφέρον. Έτσι, αυτά τα οποία. Τέτοιους παπάδες θέλουμε, λίγο πιο φωναγκλάδες και επαναστάτες. Ο Σεραφείμ Κοτρότσος, τέλεχος Δημιουργία Ξανά. Ο Νίκος Γιαλινάς, δικηγόρος. Ναι. Αισθανόμαστε ότι αυτό που συμβαίνει είναι χριστιανικό, αυτού του είδους η αντιπαράθεση. Δεν είναι αντιπαράθεση. Είναι ότι δεν λειτουργεί το σύστημα σωστά. Ο Νίκος Γιαλινάς, δικηγόρος, και ο Παναγιώτης Μαντάς, γιατρός, διευθυντής του ΕΣΥ Διαβητολόγος, στο Κρατικό Σύστημα Υγείας. Και βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, από την άλλη πλευρά, είναι ο Αλέξης Κωνσταντίνου, δικηγόρος για μια υπόθεση έκπληξη τώρα, που θα παρακολουθήσετε σε λίγο να ξεδιπλώνετε μπροστά σας. Ο Βαγγέλης Κρητικός, πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών. Ο Παρασκευάς Βραχνός, πρώην εφοριακός και Δημαρχίας Αθηνών και Δυτικής Αθήνας. Εντάξει. Και υπάρχουν και δύο συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας στο στούντιο,
που για λόγους που θα καταλάβετε μετά ευνόητους δεν θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους. Λοιπόν, ειρήνη μην. Εγώ ζήτησα μακάρι να βγω να για να... όλοι το α, μπράβο. Είδατε πώς τους τσίγκλησε η αλήθεια. Βγήκε ο κύριος Κονιδάρης να μαζέψει τι. Που δεν ξέρει καταρχήν ότι εγώ είμαι 2,5 χρόνια στο Συσίτιο. Και ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι άλλοι που ήρθαν εκεί, όχι εχθές και προχθές, καταρχήν θα τον, ο κόσμος θα τον γιουχάρει, γιατί δεν έχει πατήσει ποτέ εκεί να φάει τα λασπόνερα, τη βρώμα, το καλοκαίρι, τη ζέστη και τα υπόλοιπα. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος και που ήρθε προχθές, σήμερα γίνονται τα χειρότερα. Εδώ υπάρχει κόσμος που πεινάει, υπάρχει φαΐ και αντί να τους δώσουν από διπλή μερίδα φαΐ, δηλαδή όταν έχεις εσύ στο σπίτι τρία άτομα ή δύο άτομα ή τέσσερα άτομα και έρχεται ένας να το πάρει και του λέει ο άλλος δεν σου δίνω φαΐ και πάει και τα αφήνει μετά στο Δήμο από πάνω, αυτό δεν είναι συζήτιο. Ευλόγησαν Δέσποτα. Ζήτησα καλά. Λοιπόν, αυτό να μιλήσω με το γιατί όχι, είπα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Ναι, ένα, το έκλεισα αμέσως. Είπα λοιπόν ότι αν με αυτά τα στοιχεία και αν με αυτή η όλη πόντη κατανομή η οποία γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θεραπεύσει αυτό το κομμάτι που λέγεται κράτος εκκλησία και το διαλύσει ή το χωρίσει, εγώ θα είμαι μαζί του. Και ας μην πήγα, ούτε είμαι κομμουνιστής, ούτε έχω καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Εντάξει, το δηλώνω και μάλιστα είμαι ο Θεός. Αλλά ειλικρινά θα πάω και θα είμαι και υποψήφιος. Εντύμως το λέω. Υποψήφιος. Και θα πάω με όλο τον κόσμο. Αν σε βάλει. Όλο... Αν με βάλει. Άμα δεν με βάλει, και σένα μεγάλη. Μήπως έχω να παραπάνω λεφτά. Πάτερ. Και εγώ λοιπόν κάνω και μια πρόταση ακόμα. Πάτερ. Στον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Μη δύο ή μία ώρα την εβδομάδα να μιλήσουμε 12 με 1. Δεν νομίζω ότι βοηθάτε το ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που λέτε. Την ψυχολογική κατάσταση και υπόσταση του ατόμου που σήμερα έχει πρόβλημα. Πάτερ, δεν νομίζω ότι βοηθάτε το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά που λέτε. Νομίζω. Δεν νομίζω ότι τέτοια πολιτική είναι. Κάντε λάθος. Σας το λέω. Ακούστε, εγώ που είμαι ανεξάρτητος και δεν ασχολούμαι με κόμματα. Δεν με καταλάβατε. Πάω να βοηθήσω να σπάσω το απόστημα. Με αυτή εδώ την λόγη. Πάτερ, κάτι καταγγελίες. Αυτό θέλει ο λαός. Εγώ με αυτό θα κεντήσω το απόστημα. Πάτερ, κάτι καταγγελίες. Διάλειμμα. Σιγά, πάτερ, μας πάρει η λόγη και χάσουμε κανένα χέρι. Διάλειμμα σε λίγο. Θα είμαστε πάλι μέσα. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα τάμπλετ με οθόνη 7 inch Wi-Fi και ένα smartphone Samsung. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-5000 ή στείλτε SMS στο 54854 γράφοντας ζήτα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα τάμπλετ με οθόνη 7 inch Wi-Fi και ένα smartphone Samsung. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-5000 ή στείλτε SMS στο 54854 γράφοντας ζήτα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, καλά λόγια ακούω εδώ. Πολύ καλά λόγια. Κύριε Καπινιάρη, αυτό που μου ζητάτε θα γίνει από το Zoogla.gr. Γιατί δυστυχώς τα κανάλια δεν αντέχουν τέτοιες αποκαλύψεις. Να βάζετε το μικρόφωνο μπροστά γιατί δεν ακούν και να ακούσουμε λέω, τους κυρίους απέναντι γιατί δεν συμφωνούν όλοι. Όχι, δεν είπαμε πως δεν συμφωνούμε. Εγώ εξέφρασα την. Όχι μόνο και. Εγώ εξέφρασα την γνώμη ότι δεν μπορούμε να ακυρώσουμε όλο το έργο που γίνεται της Εκκλησίας. Ίσως να γίνονται κάποιες ατασταλίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συσίτια, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται δουλειά. Και δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο Παπανεκτάριος δεν κάνει τη δουλειά του από εκεί. Θεωρώ ότι είναι δύο παράλληλα πράγματα. Και όσον αφορά τον κύριο Κονιδάρη, εντάξει, επαναλαμβανόταν απλώς. Δεν μου έδωσε εμένα και κάποια, ας πούμε, κάτι να καταλάβω. Εκείνο που όμως που έχω δει είναι ότι είχε κάνει και η Εκκλησία δουλειά. Τώρα, δεν αν μίλησα, πάνε κάποια εκεί και κάποια αλλού ή γίνεται κάτι, ότι δεν γίνεται ας το ψάξει κάποιος άλλος. Δεν μίλησα ότι δεν γίνεται δουλειά. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω συνέχεια και το έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές. Τον τελευταίο καιρό κάτι συμβαίνει. Στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
επήγε επιτροπή. Ομολογώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα πάμε πάλι στον Αρχιεπίσκοπο. Επήγαμε και του είπανε. Αλλά σήμερα λοιπόν γίνονται φοβερά πράγματα κακά εκεί κάτω. Λοιπόν, και όταν λοιπόν εγώ κουβαλάω τρόφιμα, δεν γίνεται. Εμένα δεν μοιάζει η εκκλησία ή το δικό σου. Είσαι ένα χύμαρο, δεν σταματά ποτέ. Άκουσε, κύριε Νεφελούδη. Θα ήθελα να πω κάτι πιο. Σέβομαι πολύ στο έργο του πατέρα και βεβαίως καταλαβαίνω και τις πρωτοβουλίες που παίρνει η εκκλησία. Δεν θέλω να μπω στη διαμάχη, δεν ξέρω το θέμα. Αντιλαμβάνομαι. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Άστεγος μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να εντοπιστεί ότι το κέρδος από την κρίση είναι ότι αρχίζει να γεννιέται ένα νέο αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δείτε τα κοινωνικά ιατρία, τα κοινωνικά φροντιστήρια, τις κοινωνικές δομές που δημιουργούνται εθελοντικά, όχι με βάση την γραφειοκρατία διάφορων μηχανισμών, αλλά από την πρωτοβουλία του κόσμου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος και νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία παράλληλα με τις πρωτοβουλίες φιλότιμων ανθρώπων. Εσείς είχατε μια αντίρρηση. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όλο αυτό το σκηνικό που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μου δημιουργεί υποψίες και για τις δύο πλευρές. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε μάρτυρες σε μια αντιπαράθεση όχι τόσο αγαθών συμφερόντων, που μπορεί, δεν αμφισβητώ ότι μπορεί και στις δύο πλευρές να υπάρχει μεγάλη δράση φιλανθρωπική, η οποία να βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά η όλη εικόνα μου βάζει υποψίες και μου θυμίζει τη φράση ενός ανθρώπου που είχε βοηθήσει τον πατέρα μου όταν σπούδαζε, ο οποίος ασχολιόταν με την Εκκλησία και του είχε πει: «Παιδί μου, αν θες να μην χάσεις την πίστη σου, μείνε μακριά από την Εκκλησία και ιδιαίτερα από τα διοικητικά και τα οργανωτικά της Εκκλησίας». Εδώ πέρα νομίζω αυτό έρχεται κοντά μας και το πατέρα Νεκτάριο πρώτη φορά τον βλέπω στη ζωή μου, δεν ξέρω τη δράση του και δεν την αμφισβητώ, αλλά μου έκανε εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε και αναφέρθηκε σε όλα όσα αναφέρθηκε και το ότι δεν χρειαζόταν το χρυσό αυτό δίμετρο ξύλο που κρατάει, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι κιόλας, πριν οι κάμερες ανοίξουν. Το χρειάστηκε μόλις ανοίξαν οι κάμερες για να βγει στο πλατό. Όχι, όχι. Αυτό το κουβαλάει πάντα μαζί του. Ναι, ναι. Αλλά πιο πριν το έχει ακουμπήσει δεν το χρειαζόταν. Κυκλοφορούσε άνετα χωρίς αυτό. Μα δεν κουτσένει. Μόλις ανοίξαν οι κάμερες το χρειάστηκε. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα πείτε και εσείς. Να εκφράσουμε και εμείς την γνώμη μας. Να ολοκληρώσω. Ναι, όχι για το. Λοιπόν, και φυσικά με προξενεί και πολύ αλγενή εντύπωση και ο τρόπος που παρενεύει ο κύριος Κονιδάρης από την Εκκλησία, με ένα μένος, ας πούμε, να μην αφήσει να γίνει καμία συζήτηση, με μια διάθεση ουσιαστικά να κουκουλώσει το θέμα. Όπως και να έχει, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κοκορομαχίας κάποιων που κάτι διαχειρίζονται που δεν ξέρουμε και μάλλον είναι ύποπτο και φοβάμαι ότι, κύριε πατέρα Νεκτάριε, αν καθαρά χριστιανικά και με αγαθότητα κάνετε τις αγαθοργίες που κάνετε, που δεν τις αμφισβητώ, θα έπρεπε να κρατήσετε χαμηλό προφίλ και να μην βγείτε να τις παρουσιάσετε στην τηλεόραση, να αφήσετε άλλους να μιλήσουν για σας και να βρείτε έναν άλλο τρόπο να διεκδικήσετε αν όντως κάτι συμβαίνει άσχημο στον χώρο της Εκκλησίας. Ο τρόπος ο οποίος επιλέξατε, κατά τη γνώμη μου, δεν συνάδει με το φιλοσοφικό σύστημα, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι το χριστιανισμό. Ναι. Και μου δίνει την εντύπωση ότι σας, πολλά λοιπόν, περίεργα σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Ωραία, το ξύλο και το ξύφος που έβγαλες, παπά. Όσον αφορά σε αναμαχία με την Αρχιεπισκοπή κλπ, είμαστε δύο διαφορετικά κομμάτια. Στην Εκκλησία μέσα το ίδιο είναι. Ούτε κανένα ζητάει πρωτεία, ούτε ζητάει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή είπα και ξεκαθάρισα. Τον τελευταίο καιρό κάτι δεν πάει καλά. Κρούσαμε τον κόνδωνα του κινδύνου. Ναι, όλα τα λέτε όμως δεν πάει καλά. Τι έγινε, κάτι καταγγέλλεται. Στο μικρόφωνο πάτε. Εμείς δεν έχουμε διοικητικό. Συγγνώμη, εμείς δεν έχουμε το διοικητικό. Το διοικητικό το έχει η Αρχιεπισκοπή. Εμείς παρακαλώ, ακούστε. Εμείς κουβαλάμε εκεί. Όταν βλέπετε αερολογίες όλη την ώρα. Δεν λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε κάτι. Η τοποθέτηση που έκανε εδώ ο εκπρόσωπος Δημιουργίας ξανά νομίζω ότι είναι λάθος. Ο κύριος Κονιδιάρης είναι εκπρόσωπος τύπου, από ό,τι κατάλαβα, της Αρχιεπιστοπής. Ποιος? Ο κύριος Κονιδιάρης. Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή? Κονιδιάρης. Έχετε κάποια καταγγελία κατά τον Αρχιεπισκόπου να μπορούμε να την εξετάσουμε? Ένα λεπτό, συγγνώμη, αυτά έχουν γίνει. Δεν κατάλαβα, επειδή παίρνετε ένα μικρόφωνο και βγαίνετε σε μια εκπομπή, μπορεί να καταγγέλλετε τα πάντα. Εμείς
Πήγαμε στον Αρχιεπίσκοπο. Σας κατηγορούσε για ακροδεξιό και τώρα παρακαλάτε να μπείτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είδατε. Πέστε μου. Αυτό είπε ο κ. Σταταφυλόπουλος. Πέστε μου εγώ που θα πάω. Μην μπλέκεστε τώρα. Ακούστε πάτε τη δεξιά του. Πέστε μου που θα πάω εγώ στον Μητροπολίτη μας τον κύριο Ιγνάτιο. Ας τον Ιγνάτιο. Άκουσε με σε παρακαλώ άνθρωπέ μου. Καταρχήν δεν ξέρω αν έχεις καθαριστεί από την Εκκλησία. Το λέω κατάβουτα. Έχει καθαριστεί. Ναι, γιατί να καθαριστώ αφού εγώ δήλωσα παρέτηση. Α, μπράβο. Δεν είστε δηλαδή ιερέας αυτή τη στιγμή. Τι είμαι δηλαδή. Εσείς λέτε ότι έχετε καθαριστεί. Εγώ δήλωσα παρέτηση. Ακριβώς. Άρα δεν είστε ιερωμένος. Κύριε Δαφιλεπουλέ. Συγγνώμη λίγο. Εάν εγώ έρθα σε μια εκπομπή. Σας παρακαλώ πολύ. Αν έρθα σε μια εκπομπή. Να σέβεστε το παλαιό ημερολόγιο στο οποίο ανήκε το Πατριαρχείο. Και μην λέτε τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Μην τσακωθούμε εμείς. Εγώ είμαι του νέου ημερολογίου. Αλλά το Πατριαρχείο είναι του παλαιού. Το Άγιο Όρος είναι του παλαιού. Τι είναι αυτό το σκηνικό του παλαιού. Ακούστε κάτι. Λοιπόν, πάτερ, τέρμα εδώ μέσα. Λοιπόν, σου δε επιούντος ελεημοσύνη, λέει ένας τηλεθεατής, ου γνώτο. Η αριστερά, τι πει η δεξιά. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Εμείς δεν ρωτήσουμε έργο εδώ. Εδώ είπαμε να έρθουμε να πούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάτερ. Δεν με ενδιαφέρει κάτι έχουμε, άλλο. Πάτερ, τελειώνουμε πέρα. Εδώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, άλλα σχόλια. Όχι, δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει, εμένα εκείνο με ενδιαφέρει είναι ένα. Ο κάθε άστεγος. Ο κάθε άνθρωπος που είναι στο δρόμο πάτερ, να μπορεί να τρώει νεκάρι. Ένα πιάτο φαΐ. Κάνε, αυτό πάτερ, το οποίο πατέρα νεκτάρι, θα τα ξαναπούμε, το ξύλο εξήγησε τι είναι. Αυτό εδώ είναι αδερφέ, η μπαστούνα η οποία είναι ξύλινη, την έχω φτιάξει με τα χέρια μου και είναι ένα ενδόσημο το οποίο ήταν του συντάγματος. Και όσο αναφορά λοιπόν γι' αυτό εδώ, αυτή εδώ είναι η Ιερά Λόγχη, την οποία κέντησαν τον Χριστό. Με αυτό λοιπόν ξεκεντρίζουμε ό,τι κακό έχει. Πρέπει να του κάνει ο κ. Κονιδάρης, τον έβαλε ο Θεός στη θέση του, γιατί φοβήθηκε την Ιερά Λόγχη. Αυτή είναι η Ιερά Λόγχη. Λοιπόν. Με αυτό προσκομίζουμε κάθε Κυριακή. Πάτερ, δεν είναι μαχαίρι, δεν είναι τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σημέρα. Συνέχεια και ο Θεός να σας βοηθάει. Λοιπόν, αυτά με τα της Εκκλησίας τώρα. Έτσι, τώρα τα του οίκου μας στις 9 Δεκεμβρίου. Η εκπομπή μας φιλοξένησε ένα συνταξιούχο καθηγητή, ο οποίος προέβησε σημαντικές καταγγελίες σχετικά με τη δράση ανώτερων δικαστικών λειτουργών που τυχαίνει να είναι και ζευγάρι στη ζωή τους. Και έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία, θα σας το πω με απλά λόγια, επειδή ήρθε και αγωγή του δικαστή τώρα. Τι έχει? Ο δικαστής μας έστειλε αγωγή, γιατί την παράλαβαμε σήμερα. Εμείς το γνωρίζαμε ότι υπήρχε, γιατί πήγε πρώτα στον καθηγητή. Ο συνταξιούχος καθηγητής είχε ένα ξενοδοχείο με τον αδελφό του, τα αδέρφια μεταξύ τους, εν πάση περιπτώσει. Κατέληξαν στο δικαστήριο και το ξενοδοχείο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, πήγε στον αδερφό που δεν έπρεπε. Βγήκε μια περίεργη απόφαση. Περνώντας λοιπόν από το ξενοδοχείο του αδερφού του, ο αδερφός που έχασε τα περιουσιακά του στοιχεία, άνοιξε το βιβλίο εσόδων-εξόδων του ξενοδοχείου και είδε ότι μέσα στο βιβλίο είχε εγγράψει 50 εκατομμύρια στα έξοδα για την πληρωμή της δικαστήνας που έβγαλε την απόφαση. Με χειρόγραφα, με τα χέρια του. Ότι 10.000 για αυτό, 50.000 για αυτό, 1 εκατομμύριο για τα ψώνια, για το ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, για το ράπτη, για τον επιλοποιό και 50 εκατομμύρια για τη δικαστή που έβγαλε την απόφαση. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν πολύ σοβαρό. Μας το έφερε ο άνθρωπος. Αναζητώντας εμείς το παρελθόν των δικαστών αυτών και του συγκεκριμένου, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ σοβαρές αποφάσεις που έχουν δημιουργήσει τεράστια εντύπωση στο Πανελλήνιο, ανακαλύψαμε ότι είχε και ένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, το οποίο όμως το δήλωνε στο αφημί του πατέρα του και όχι στο δικό του. Και μέσα στην αγωγή του θαύματος γράφει ότι ναι, αυτό που βρήκατε είναι σωστό, αλλά εκ παραδρομής έβαλα το αφημί του πατέρα μου. Είναι δυνατόν ένας δικαστής εκ παραδρομής να βάλει το αφημί του πατέρα του, να κάνει λάθος αφημί? Ναι. Αλλά να βάλει του πατέρα του αφημί είναι περίεργο. Στις δηλώσεις σας έχετε κάνει ποτέ λάθος να βάλετε για περιουσιακό στοιχείο αφημί του πατέρα σας? Ούτε της μάνας σας, ούτε του αδερφού σας. Το να γράψει ένα νούμερο και να γίνει λάθος είναι κατανοητό. Το να βάλεις όμως το αφημί του πατέρα σου, που σημαίνει ότι το αφημί είναι η ταυτότητα. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν φαίνεται στο όνομά σου πλέον. Δηλαδή έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο που σε ένα ενδεχόμενο
για οποιονδήποτε λόγο, δεν φαίνεται στο όνομά σου. Βεβαίως είχαν επικοινωνήσει συνεργάτες μου με την σύζυγο του δικαστή, η οποία είπε στους συνεργάτες μου ότι το ακίνητο εμείς το δηλώνουμε στο Ε9. Για όλα αυτά τα πράγματα είχαμε το ενδιαφέρον δημοσιογραφικό να δούμε τι γίνεται και κάνουμε το ρεπορτάζ. Χωρίς καν να πούμε το όνομά του, έφτασε η αγωγή, η οποία έφτασε με μια ταχύτητα του... Μήπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Όχι, να το ανοίξει θέμα, είναι γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Βλέπω, χτυπάει συνεχώς. Κύριε Διαλυνά, την αγωγή την έχει δει ο δικηγόρος κύριος Διαλυνάς. Να δούμε το ρεπορτάζ και θα κάνουμε το σχόλιο. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2013, η εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» φιλοξένησε τον συνταξιούχο καθηγητή Νίκο Φαμίση. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο καθηγητής, ανώτατος δικαστικός λειτουργός, πρόεδρος εφετών, πρωταγωνιστής σε πολύκροτες δίκες και η επίσης δικαστικός σύζυγός του, προκειμένου να αποφανθούν θετικά σε δικαστικές αποφάσεις στη μία περίπτωση ή να εξυπηρετήσουν με κάποιο αντέγγραφο στην άλλη, φέρονται να ελάμβαναν χρήματα. Το ρεπορτάζ, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη, αναδεικνύοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου ζεύγους δικαστών. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην κάμερα της εκπομπής ο καθηγητής Νίκος Φαμίσης, συμμέτοχος κατά ίδιο ποσοστό με τα δύο αδέρφια του σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Καλαμπάκας, γνώρισε την ανώτατη δικαστική λειτουργό όταν εκείνη, σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε χρήματα προκειμένου να μεροληπτήσει σε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος του ενός εκ των τριών αδερφών για να αποχωρήσει από την επιχείρηση. Τα χρήματα δόθηκαν από τον έναν αδερφό στις 31 Δεκεμβρίου του 1997, παραμονή πρωτοχρονιά σε ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο των τριών αδερφών, όπου εκείνο το βράδυ κατέφθασε η πρωτοδίκης τότε και σήμερα ανώτατη δικαστική λειτουργός μαζί με τη γραμματέα της. Οι δύο γυναίκες, φέρονται σύμφωνα με την καταγγελία, να έβαλαν στις τσάντες τους 50 εκατομμύρια δραχμές σε δεσμίδες με 5.000. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, οι γυναίκες έφυγαν και τα δύο αδέρφια λογομάχησαν για το περιστατικό, όπου ο Νίκος Φαμίσης ζητούσε εξηγήσεις για αυτά τα χρήματα. Η απάντηση του άλλου αδερφού ήταν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην επιχείρηση χάρη της απόφασης που έβγαλε η συγκεκριμένη δικαστής. Αργότερα, κατά τη διαδικασία οικονομικού ελέγχου της επιχείρησης, περιήλθε στην κατοχή του καταγγέλλοντα μέρος των σημειώσεων του αδερφού που διαχειριζόταν τα οικονομικά του ξενοδοχείου. Εκεί υπάρχει σημείωση για τα 50 εκατομμύρια που δόθηκαν στη δικαστή. Δεν γνωρίζω ότι είμαι εγώ εδώ πέρα. Σε συνέχεια των όσων καταγγέλει στην εκπομπή ο καθηγητής, νωρίτερα είχε συνταχθεί ένα αντέγγραφο, όπου σύμφωνα με τον Νίκο Φαμίση, οι υπογραφές των δύο αδερφών πάρθηκαν από φωτοτυπία ερήμην τους και χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να φανεί ότι συνενούν στην εκ νέου και επί ίσων ποσοστών συμμετοχής στην ξενοδοχή. Μονάδα. Ο ένας αδερφός χρησιμοποίησε το εν λόγω αντέγγραφο στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε εναντίον του άλλου αδερφού του το 1996, με σκοπό να καταστεί άκυρη πλειοψηφία του τελευταίου και ο πρώτος να επανέλθει στη διοίκηση. Ο δικαστής τότε, ανώτατος δικαστικός λειτουργός σήμερα και σύζυγος της πρωτοδίκη που δίκασε τα ασφαλιστικά μέτρα, φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να πήρε 500.000 δραχμές από τον έναν αδερφό, προκειμένου να συντάξει το εν λόγω αντέγγραφο, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ομολόγησε αρκετό καιρό μετά στον αδερφό του. Από το Χρήστο. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός, πρόεδρος εφετών, εμφανίζεται τον Δεκέμβριο του 1998 να αγοράζει έναντι 3.450.000 δραχμών έκταση 859 τετραγωνικών μέτρων σε ορεινή περιοχή συγκεκριμένης περιφέρειας, δηλώνοντας ψευδή αριθμό φορολογικού μητρώου. Ειδικότερα, από τα συμβόλαια τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της εκπομπής, προκύπτει ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου που δήλωσε ο εν λόγω δικαστής ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ουδέποτε αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, των συνεντεύξεων αλλά και του ρεπορτάζ τα ονόματα των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, με μοναδικό κριτήριο την αποφυγή σπήλωσης των πρωταγωνιστών μέχρι την περάτωση του ρεπορτάζ. Η απάντηση του ζεύγους των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, παρόλο που στα πλαίσια της ορθής δημοσιογραφικής λειτουργίας του ζητήθηκε δια τηλεφώνου η επίσημη τοποθέτησή του, στην οποία και αρνήθηκαν, ήρθε με αγωγή στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, στη Ζούγκλα, στον ρεπόρτερ και στον καταγγέλλοντα. Σύμφωνα με την αγωγή, λοιπόν, και προφανώς κατόπιν ορίμου σκέψεως, τέτοιας που ενδεχομένως αρμόζει σε ανώτατους λειτουργούς της δικαιοσύνης που διαθέτουν την ευχέρεια να αποφασίζουν για τις τύχες των ανθρώπων, το ζευγάρι των δικαστών μιλά για συκοφαντική διαπόμπευση μέσω φωτογράφησης. Φανταστείτε, πριν πούμε το όνομά τους, επιτέθηκαν πριν ακουστεί το όνομά τους. Όταν κάναμε την έρευνα για το παραδικαστικό, είχαμε θέματα πάλι. Θυμάστε οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου που χυμάγανε πάνω μου, σας βάλτε τον μέσα, βγάζανε ανακοινώσεις, θα μπει φυλακή. Μετά κούρνιασαν. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι ένοχος. Αλλά έχω στοιχεία τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον
Και δεν μπορεί η δημοσιογραφική έρευνα να μην τα ακουμπήσει. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τι είναι το άβατο, το παπάτο? Εάν ήμουν δικαστής και ερχόταν ένας Τριανταφυλόπουλος και ρώταγε για αυτά, όπως τους πήραμε και τους ρωτήσαμε, θα έλεγε παρακαλώ να βγω και δημόσια να σας πω αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Επειδή είμαι δημόσιος λειτουργός και δι' δικαστής, πρέπει να είμαι καθρέφτης. Τι μαγκές είναι αυτές? Αγωγή. Κατεπίγουσα. Κάνω λάθος, κύριε Διαλυνά? Ναι. Λυπάμαι πολύ, γιατί χαλάει μία φιλία με τον συγκεκριμένο δικαστή σήμερα. Γιατί είστε φίλοι? Ήμασταν και συμφοιτητές. Αυτά τώρα μου τα λέτε. Δεν μιλάνε. Ήμασταν και συμφοιτητές. Λυπάμαι όμως, εγώ θα ακολουθήσω άλλο δρόμο από εδώ και μπρος. Και λέω το λυπάμαι, γιατί, εντάξει, τη δουλειά μου θα κάνω σαν δικηγόρος. Οφείλω σε πρώτη φάση να μην πω βέβαια στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία με τιμήσατε και μου τα εκμυστηρευθήκατε. Όχι μόνο αυτό, σας εμπιστεύτηκα απλά. Σας συμβουλεύτηκα κιόλας και μου είπατε ότι είναι σοβαρότατα. Ναι. Και ως κρινόμενα ως σοβαρότατα στοιχεία είχα χρέος να τα ερευνήσω και να τα παρουσιάσω. Και μάλιστα με κομψό τρόπο. Δεν είπαμε ούτε καν το όνομα. Πολύ κομψό τρόπο. Εγώ αύριο έχω την υποχρέωση πλέον σαν δικηγόρος να ερευνήσω για ποιο λόγο η υπόθεση αυτή της αγωγής, η οποία κατετέθη 21 πρώτου, αν δεν κάνω λάθος, προσδιορίστηκε στις 14, 21 πρώτου του 14 και προσδιορίστηκε 14 του 14 σε χρόνο ρεκόρ. Είναι ρεκόρ, κύριε υποψήφια δήμαρχε. Είναι ρεκόρ. Σε ποιο δικαστήριο? Εδώ, Αθήνα. Αθήνα. Με τι αντικείμενο? Σε ποιο πολυμελές, τάδε, για τη δικασία μου μενιά. Μονομελές. Πάρα πολύ νωρίς. 2 λεπτά. Επειδή εγώ μ' αρέσει... Είναι αστρονομικό νούμερο, έτσι. Αλλά αστρονομικό. Το 2016. Θα σας πω αμέσως. 2 λεπτά θα... Όχι, την τύχη που επιφυλάσσουν... Ναι, ναι. Α, είναι πάει με ειδική διαδικασία όμως, έτσι. Έχουν 36 μήνες παραγραφή, γι' αυτό ίσως. Όχι, είναι αστική, μάλλον πενταετία. Όχι, αστική. Όχι, όχι. Είναι, έχει ειδική διαδικασία. Καταρχάς, ένα λεπτό. Είναι τηλεόραση, δεν είναι εφημερίδα. Τα δια του τύπου. Ναι, αυτό που λέτε συμβαίνει όταν είναι εφημερίδα. Εδώ είναι τηλεόραση. Δεν συνέτρεχε τέτοιο λόγο. Εγώ ακούστε με. Κύριε Δαφυλόπουλε, έχω υποστεί και εγώ σε κουφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή, έχω με χενάγει, αν θυμάστε την ιατροδικαστή, κύριε Λουνταρή. Προσπάθησε να το δικάσει γρήγορα. Αυτό, να ξέρετε, και είμαστε στον πρώτο βαθμό. Ακούστε, βλέπετε. Υπάρχει παραγραφή, λοιπόν, όταν είναι στο ίντερνετ ή στη τηλεόραση. Εγώ καταδικάζομαι μόνο γι' αυτό, για συκοφαντική δυσφήμιση. Έχω άλλο... πλέον αρχίσει να αντιλαμβάνομαι τις καταδίκες ως παράσημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Η αντίληψη που μου επεφύλαξε η δικαιοσύνη για αυτά τα αδικήματα είναι ότι πρόκειται για παράσημο. Γιατί πώς αλλιώς να τους κυνηγήσεις? Εδώ λοιπόν, σε χρόνο ρεκόρ που ομολογείται όλοι οι δικηγόροι, έτσι, δεν επεφύλαξαν για τον συνάδελφό τους την ίδια τύχη που επιφυλάσσουν για τους υπόλοιπους πολίτες. Κοιτάξτε, υπάρχει μία, το υποπτεύτηκα και ξέρω ότι υπάρχει μία αίτηση προτιμήσεως. Πρώτο Θεός, αύριο θα δούμε τι επεκαλέστησαν και προσδιορίστηκε η υπόθεση αυτή μέσα σε 2,5 μήνες. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες για τις οποίες αύριο θα καταθέσω αίτηση να πάρω έγγραφη απάντηση, έπρεπε να προσδιοριστεί Οκτώβριο με Δεκέμβριο του 2016. Εάν λοιπόν αυτή κατετίθεται σήμερα η αγωγή, θα προσδιορίζεται για το Φεβράριο του 2017. Για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι κάτι το οποίο ειλικρινά σας λέω το απεύχομαι, αλλά εάν είναι όντως έτσι, και υπάρχει αίτηση προτιμήσεως η οποία αντί να προσδιορίσει την υπόθεση μετά 2 χρόνια την προσδιορίζει σε 2,5 μήνες, αυτό νομίζω αποτελεί πρόβλημα. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα ζητήσω δημόσια τώρα. Σας λέω, αύριο θα έχω έγγραφη απάντηση. Σωστά. Προφορικά, απλά μεταφέρω κάποιες προφορικές πληροφορίες. Εγώ λοιπόν θα σας ζητήσω, κύριε Διαλυνά, να καταθέσουμε για τον εν λόγω ζεύγος μηνυτήρια αναφορά.
κανονικότατη, με όλα τα στοιχεία και θα ζητήσουμε και ακρόαση από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν προστατεύεσαι και για την διαδικασία, αλλά και για τις καταγγελίες. Και για την νοοτροπία του αγαπητού κυρίου δικαστή, για τον οποίο όταν θα ακούσετε το όνομά του και ποιες υποθέσεις χειρίστηκε, θα εκπλαγείτε, διότι όπως σας είπα, οι υποθέσεις που χειρίστηκε δημιούργησαν θόρυβο. Και ίσως όταν κάποιοι άνθρωποι εξαντλούν την αυστηρότητα, καθώς λέγει ο φιλόσοφος, να θέλουν να κρύψουν κάτι. Αυτά προς το παρόν και εμείς δεν αγχωριέστε καθόλου. Αγωγές, δεν υδρώνει τα αυτή μου από μηνύσεις και αγωγές, βροχή κάθε μέρα στο σπίτι. Έτσι το τέτοιο εκεί το γραμματοκιβώτιο έχει φουλάρι. Τώρα θα πάμε... Κύριε Δαδαφυλόπουλε, ο συγκεκριμένος εφέτης πού υπηρετεί αυτή τη στιγμή? Αν... Άμα σας το πω σε αυτή τώρα, αν μην τον φωτογραφίζουμε. Εντάξει, όχι απλώς για να γνωρίζουμε. Εκτός και τον θέλετε για πελάτη. Αν με παρασύρετε να κάνω το λάθος να τον φωτογραφίζω όπως λέει, δεν τον φωτογραφίσαμε ακόμα. Θα τον δείξουμε κανονικά. Εγώ δεν φωτογραφίζω ανθρώπους. Χρησιμοποιώ το όνομά μου και οι καταγγελίες είναι επώνυμες, φαμίσεις πρώην καθηγητής και ο δικαστής θα βγει με το πρόσωπό του. Μα δεν έχετε λόγους τώρα έτσι κι αλλιώς, αφού έχει κοινοποιήσει η αγωγή, ξέρετε ποιος είναι. Ξέρετε. Το θέμα ήταν πριν. Γιατί αν πριν το φωτογραφίζετε. Αυτό λέει αυτός, υποθέτω. Ακούστε κάτι. Εμείς πήραμε και μιλήσαμε μαζί τους. Όφυλαν λοιπόν ως δημόσια πρόσωπα και δικαστές να βγουν και να δώσουν σαφείς απαντήσεις για αυτά τα οποία είχαμε στο κατηγορητήριο. Διαφορετικά έπρεπε να βουτήξουν τον άλλον αδερφό για τον οποίο έβγαλαν την απόφαση που έχει εγγράψει με χειρόγραφο. Με τον γραφικό του χαρακτήρα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, 50 εκατομμύρια για τη δικαστή για την απόφαση. Το δείξατε, δείξτε την εικόνα σας παρακαλώ. Την έχετε, βρείτε την εικόνα, να τη δουν. Ναι, έχουμε βάλει μπλερε πάνω στο όνομα. Την έχουμε, control. Ναι, την ψάχνετε. Βρείτε λοιπόν να τη δει ο κόσμος. Όταν γράφει ένας τέτοιος τύπος, το βλέπετε? Ναι. Το διαβάζετε? Τους 50 εκατομμύρια. Πήρε. Έτσι. Και λέει και τα υπόλοιπα. Κλείστε το. Κλείστε το, γιατί πήρε, δεν έχετε το Θεό σας. Λοιπόν, μην... Είπαμε παντού, Μπλερ. Είστε αθεόφοβοι. Άλλα σας λέω και άλλα κάνετε. Θέλετε να με βάλετε σε χοντρούς μπελάδες. Πας λοιπόν, παίρνεις την έρευνα του δημοσιογράφου, έτσι δεν είναι? Και βουτάς αυτόν που έγραψε ότι σου δώσε 50 εκατομμύρια και ή τον κάνεις αληφή αυτόν, αν δεν του τα έχεις δώσει, ή το βουλώνεις γιατί τα πήρες. Ε? Συμφωνώ. Σωστό. Και πολλοί τα βουλώνουν, το ξέρουμε. Έτσι. Διότι αγαπητοί μου δικαστές, εάν συνέβαινε το αντίθετο, δηλαδή αυτό που δεν θέλω να πιστεύω ότι συνέβη, θα του παίρνατε το σβέρκο. Του λέγατε, έλα εδώ, πώς πήγες και έγραψες το όνομά μου σε ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων ότι εγώ τα παίρνω. Κάνω λάθος? Όχι. Όχι. Αυτό ήθελα. Αλλά επειδή έχουμε πει πως η ζωή μας θα ήταν καλύτερη αν δεν υπήρχε αυτής της ποιότητας δικαιοσύνη, στο όνομα άξιων δικαστών και ικανών ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για όλους εμάς, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κατά τρόπο ηρωικό, όπως ένα εισαγγελέα που συνάντησα σήμερα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η μαχητικότητά του, το πνεύμα του και η όρεξή του για έρευνα και για δουλειά. Εδώ τώρα θα πάμε σε μια ιστορία που δεν θα το πιστεύετε. Έχουμε μια απίστευτη ιστορία στην οποία έχουν εμπλακεί εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι. Ένα από τα θύματα είναι εκεί, ο κύριος αυτός που βλέπετε. Ο δικηγόρος του είναι δίπλα. Και πρόκειται για έναν τοκογλύφο που ονομάζεται Νίκος Ροϊδάκης, λέμε και το όνομά του, δραστηριοποιείται στην Αθήνα, δανείζει σε πολίτες με μεγάλα επιτόκια και εμπλέκεται σε πλαστογραφίες. Πλαστογραφεί τις υπογραφές ανυποψίας των πολιτών, τις βάζει σε πλαστά γραμμάτια και εν συνεχεία τους βγάζει σε πληστηριασμό τα περιουσιακά του στοιχεία. Είχε πλαστογραφεί στην υπογραφή της κουνιάδος του εφοριακού, την έβαλε σε πλαστά γραμμάτια, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι του χρωστάει
Και το 1997 της έβγαλε το σπίτι στον πληστηριασμό. Το έχει κάνει επανειλημμένος αυτό. Η πλαστογραφία που είχε διαπράξει ο Ροϊδάκης σε βάρος κουνιάδος στο εφοριακό αποδείχθηκε από γραφολογική εξέταση. Ο Ροϊδάκης άλλοτε εμφανίζεται ως δικηγόρος, άλλοτε ως ανάπηρος, άλλοτε ως ενεχειροδανιστής και άλλοτε ως ανεπάγγελτος. Διατηρεί γραφείο στην Ομόνια, το οποίο δεν γράφει κάτι συγκεκριμένο απ' έξω παρά μόνο το όνομά του, είναι προκλητικός. Όποιος δημοσιογράφος πολίτης κατήγγειλε κατά καιρούς η πράξη του σύρθηκε στα δικαστήρια, καθώς ο Ροϊδάκης είναι δικομανής και καταθέτει συνεχώς αγωγές και μηνύσεις. Τόσο εναντίον δημοσιογράφων, καλό στη μήνυση, όσο και εναντίον των θυμάτων του. Αν και σε βάρος του έχουν κατατεθεί πολλές μηνύσεις και αγωγές, τις περισσότερες φορές τη γλιτώνει γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες έχει τη βοήθεια δικαστών και εισαγγελέων. Αυτό θα ήταν πολύ τολμηρό να το πει ο δημοσιογράφος χωρίς στοιχεία. Μία αντισαγγελέας, νυν εισαγγελεύς Αθηνών, η κυρία Θεοδώρα Μπότσα, όταν χειριζόταν η δικογραφία που ήταν σε βάρος του Ροϊδάκη, είχε καταθέσει ότι ο εισαγγελέας Λευτέρης Πατσής, φίλος του Ροϊδάκη, την είχε πάρει τηλέφωνο και της είχε ζητήσει να αποσύρει το κατηγορητήριο και να προτείνει στο Συμβούλιο την αθώωση του Ροϊδάκη. Αν θυμάμαι καλά, το όνομα Πατσής πρέπει να ήταν και στο παραδικαστικό στην έρευνα που έκανα, αν θυμάμαι καλά. Ένας μάλιστα από τους συνεργάτες του, τον οποίο χρησιμοποιούσε τις δίκες ως ψευδομάρτυρα, μετά από μία διένεξη που είχαν, πήγε και κατήγγειλε τις ενέργειές του και αποτέλεσμα μηδέν. Όταν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, οι δικοί μου επικοινώνησαν μαζί του και τον ενημέρωσαν σχετικά με τις βάρος του καταγγελίες, αυτός απήντησε ως Καραϊσκάκης, στα τέτοια μου. Ο δικηγόρος εδώ δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ναι, αν έχω το λόγο κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι, να πω καταρχάς το εξής, ότι εγώ παρίσταμαι στο πάνελ σας σήμερα με την ιδιότητα του πρώην δικηγόρου των φερόμενων στιμάτων κτλ. Δεν τους εκπροσωπώ πλέον, έτσι. Και βέβαια χειρίστηκα την υπόθεση αυτή από το 2004 έως και το 2009. Ότι καταρχάς με τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Καρατζογιάννη, χειριστήκαμε την υπόθεση μαζί, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πέσει θύματα. Δεν παρενεύμεν ούτε για χρήματα, ούτε παρενεύμεν για να θεωρήσαμε απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδικημένοι και είναι κατατρεγμένοι. Αυτό ήταν καθαρά ο ρόλος μας. Υπήρχε μία όσμωση, υπήρχε μία διαδικασία κτλ. Την οποία δεν μπορούσαμε βέβαια να διανοηθούμε και να δούμε το τι γίνεται παραπίσω. Παρά μόνο όταν στην πορεία επακολούθησε η διένεξη την οποία είπατε κτλ. Και ο συγκεκριμένος μάρτυρας Αποθανών πλέον ανέφερε αυτά τα οποία έχετε φαντάζομαι στο πλούσιο ρεπορτάζ σας κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ έχω να χειριστώ τη συγκεκριμένη υπόθεση από το 2009. Δεν γνωρίζω την εξέλιξη. Δηλαδή, δεν έχω εικόνα για το τι έχει συμβεί περαιτέρω κτλ. Τώρα θα έχουμε εικόνα. Ναι. Απλά εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να πω, πάλι να εφησίσω την προσοχή, ότι ήμουν ο πρώην δικηγόρος. Στα 5 χρόνια αυτά τα οποία είχα χειριστεί τις υποθέσεις, όχι μόνο του κυρίου Βραχνού κτλ. Υπήρχε από την πλευρά. Υπήρχε πάντοτε η επίκληση ότι εγώ γνωρίζω ανθρώπους κτλ. Από εκεί και πέρα όμως βέβαια ουδέν αποδεικταίω πέραν της καταθέσεως. Κύριε Πλατωνίδη, Σημεών Πλατωνίδης, θύμα του Ροϊδάκη, έτσι. Πόσο καιρό, πότε γνωρίσετε μάλλον πρώτη φορά τον κύριο? Εγώ δεν είμαι ο Πλατωνίδης, δεν έχει έρθει. Συγγνώμη, κύριε Βραχνέ, πότε γνωρίσατε τον? Εμείς μας είχαν κατασχέσει το σπίτι και είχαν βγάλει τα πράγματα έξω. Κατέβασαν μια μάνα με ένα παιδάκι μικρό και την πεθερά μου. Τις κατεβάσαν στον δρόμο και τις πήραν το σπίτι. Και λέμε, τι γίνεται ρε παιδιά? Λέει, έτσι και το έχουμε πάρει το σπίτι. Πώς το πήρατε? Ψάξαμε και βρήκαμε κάτι γραμμάτια τα οποία δεν υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο. Εκδοθήκα το 93 και βάλανε ημερομηνία 91. Σας έχω καταθέσει τα γραμμάτια το ΦΕΚ. Τα οποία γραμμάτια έκδοσε το ελληνικό δημόσιο το 93. Και για να κατασχέσουν το σπίτι, όλη αυτή η παρέα βάλανε ημερομηνία 91
Μία λέγανε 1.200.000, μία λέγανε 1.000.000, μία λέγανε 900.000 και το σπίτι βγάλε 7,5 εκατομμύρια και δεν πήραν ούτε μία δραγμή. Τα πήραν όλα τα λεφτά. Όλα. Όλα τα λεφτά. Μάλιστα. Η ίδια ιστορία, σαν story, είναι συνηθισμένη με τη δράση των τροκογλυφών. Έχουμε βγάλει κατά καιρούς. Δεν είχαμε καμία σχέση εμείς. Με χαμένη ταυτότητα. Μην βιάσετε. Έχουμε διάφορες συμμορίες τέτοιες που λιμένονται τον τόπο. Αν θυμάστε, από τους μεγαλοσυνδικαλιστές που είχαν ολόκληρη συμμορία μέχρι τις εταιρείες δολοφόνων. Αυτό όμως ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Εισαγγελείς να κάνουν καταγγελίες, συνάδελφοί τους να τον καλύπτουν. Αυτός να έχει αυτό το απίθμενο θράσος. Ναι, και να βρίσκεται συνεχώς στο απειρόβλητο. Πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ να το παρακολουθήσουμε. Μακρύς φαίνεται να είναι ο κατάλογος των ανυποψίαστων πολιτών που σύμφωνα με καταγγελίες φωτιά φέρονται να έψαν στα δίχτυα ενός πλαστογράφου που δραστηριοποιείται στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όπως καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Βραχνός, ο εν λόγω ιδιώτης, ονόματι Νίκος Ροϊδάκης, φέρεται να έχει εξαπατήσει δεκάδες πολίτες πλαστογραφώντας την υπογραφή τους και υφαρπάζοντας τις περιουσίες τους. Τραβιέμαι 17 χρόνια στα δικαστήρια, 18 χρόνια περίπου, και για ένα θέμα το οποίο προέκυψε από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πλαστογράφησε τα στοιχεία της κουνιάδας μου και κατασκεύασε γραμμάτια και τις έφαγε το σπίτι. Και από τότε τραβιόμαστε στα δικαστήρια 17 χρόνια. Σύμφωνα με τον πρώην εφοριακό, στον κύριο Ροϊδάκη, παρήχαν και παρέχουν προστασία δικαστές, εισαγγελείς και αστυνομικοί. Έτσι, καταφέρει να εξασφαλίζει ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις, αλλά και να εκβιάζει τα θύματα του. Η κουνιάδα μου έχασε την ταυτότητά της και βρέθηκα τα στοιχεία της σε κάποιον ο οποίος πλαστογράφησε τα στοιχεία της και κατέσκευε σε γραμμάτια και της έβαγε το σπίτι. Τα οποία γραμμάτια αυτά βγήκαν το 93 και έβαλε ημερομηνία 91. Και με αυτά τα γραμμάτια τα πλαστά, παρόλο που φωνάζουμε να γίνουν γραφολογικές εξετάσεις και παρόλο που διαπίστωσα ότι τα γραμμάτια αυτά ήταν πλαστά διότι δεν υπήρχαν στο κράτος το 91 και πήγε τα πήρε, δεν ξέρω από πού τα πήρε, το 93 και έβαλε ημερομηνία 91. Στην πορεία, αφού πήγαμε και βρήκαμε τον πλαστογράφο στην Ομόνια, άρχισε να μας απειλεί ότι έχει διασυνδέσει με δικαστές, με αστυνομικούς κτλ. Για να κάνουμε πίσω. Και μας πλάκωσε στις μηνύσεις και στις αγωγές. Και οι δικαστές και ο πλαστογράφος. Εκτός από μένα, έχω γνωρίσει πάρα πολλά θύματα στο νεοχώρι Μεσολογίου, στην Κόρυθο, στην Αθήνα πάρα πολλούς. Σε αυτά τα θύματα έκανε πλαστογραφίες και τους τραβούσε στα δικαστήρια και τους απειλούσε όπως απειλούσε και εμένα. Σε πολλά από τα θύματα που γνώρισα, τους έφαγε τα σπίτια όπως έφαγε και εμάς στον πληστηριασμό. Σε μία την έβαλε και φυλακή. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα τάμπλετ με οθόνη 7 inch Wi-Fi και ένα smartphone Samsung. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-5000 ή στείλτε SMS στο 54854 γράφοντας ζήτα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα τάμπλετ με οθόνη 7 inch Wi-Fi και ένα smartphone Samsung. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-5000 ή στείλτε SMS στο 54854 γράφοντας ζήτα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, η εποχή αυτή είναι γεμάτη από εγχειροδανιστήρια, από ανταλλακτήρια χρυσού και από τροκογλύφους. Ανθεί το επάγγελμα. Οι Έλληνες πολίτες είναι απροστάτευτοι. Φανταστείτε ότι θα μπορούσε να την πατήσει εύκολα ένας από εμάς. Φανταστείτε άνθρωποι που δεν έχουν ούτε παιδεία, ούτε έτσι την δυνατότητα
τη γνώση να προστατευτούν αθώοι άνθρωποι από πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως μας είπατε, που την έχουν πατήσει κατά αυτόν τον τρόπο και έχουν χάσει το σπίτι τους. Και να έχει αρρωγό εισαγγελέα τώρα, τον οποίο φανταστείτε να τον καταγγέλει συνάδελφός του εισαγγελέα, τον εισαγγελέα, ότι πήγε να τον προστατεύσει, και αντί να παρεμβαίνει έτσι, η δικαιοσύνη για να του κόβει τα πόδια τέτοιου εισαγγελείς και να βουτάει τους μάγκες τους συγκεκριμένους για να τους χώνει μέσα, να τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, επειδή είναι δικομανείς, λέει, και κάνουν αγωγές και μηνύσεις όλη την ώρα. Επομένως, ξέρετε, είναι και αυτό ένα κόλπο. Άμα η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και αλάνθαστο, Μάκη, μέχρι στιγμής. Αλάνθαστο. Βέβαια. Όταν κάνεις εσύ μια καταγγελία, γιατί έχουμε κάνει διάφορες. Θυμάστε τι για την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας. Ναι. Η απάντησή τους ήταν να μηνύσεις σε μένα. Και πάνε στα δικαστήρια και λένε οι δικαστές, δεν θα συμβιβάζεται. Υπάρχουν στοιχεία, Μάκη, αυτά. Έχουν καταγραφεί. Επομένως, και λένε τι να συμβιβάσουμε, να συμβιβάσουμε τα αξιοπρέπειά μας. Επομένως υπάρχει έλλειμμα τεράστιο. Όπως ελλειμματικό είναι και το γεγονός ότι ένας δικαστής, αντί να αντιληφθεί για την υπόθεση τη δική μας, λέω τώρα, κύριε Μαντά, μας κάνει την αγωγή και επιτίθεται και περνάει στην αντεπίθεση και οι συνάδελφοί του την περνάνε σε χρόνο ρεκόρ. Είναι πολιτικό, δεν είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι πολιτικό ζήτημα, πριν απ' όλα για την περίοδο που ζούμε, όπου έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια στις γειτονίες κλειστά μαγαζιά και μαγαζιά αγοράς χρυσού, ένα χειροδανιστήρια που είπατε πριν και τα λοιπά. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα, αυτά είναι τα μαγαζιά, αυτή είναι η ανάπτυξη. Στην εποχή που οι τράπεζες, ενώ πήραν 140-160 δις για ανακεφαλαιοποιήσεις, δεν δίνουν δάνεια, επί δικαίων και εντός εισαγωγικών αδίκων δεν δίνουν δάνεια, και όταν τα επιτόκια είναι επίσημα τοκογλυφικά, γιατί δεν υπολογίζουμε και τον αποπληθωρισμό, υπάρχει και το είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Eurogroup, ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Dijsselbloem. Υπάρχει αποπληθωρισμός στην Ελλάδα, δηλαδή είναι αρνητικός πληθωρισμός που είναι καρκίνωμα. Αν υπολογίζεις αυτό, τον αποπληθωρισμό, και δεις το επιτόκιο και προσθέσεις τον αποπληθωρισμό, έχουμε και στις λίγες περιπτώσεις που δίνουν δάνεια, επίσημη τοκογλυφία από τις τράπεζες. Ο κόσμος τώρα θα εξαναγκαστεί, για να σώσει το βιός του, τη μικροεπιχείρηση ή δεν ξέρω τι άλλο, και τη μεγαλύτερη επιχείρηση, να καταφεύγει στον τοκογλύφος. Και ειδικά αυτή την εποχή είναι πολιτικό θέμα και θέλει πολιτική παρέμβαση, θέλει δηλαδή παραγγελία ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί ακούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να είναι πολύ λαλίστατος, να εμφανίζεται ευαίσθητος, τον ακούγαμε και στη Βουλή τελευταία. Επομένως, αύριο το πρωί να κάνει παρέμβαση και για τα δύο θέματα. Δεν μπορεί δηλαδή να εμφανίζονται στοιχεία από του τύπου «είσαι μέσα μαζικής ενημέρωσης» και να μην γίνεται παρέμβαση. Δεν λέω να καθορίσει την απόφαση ή να δώσει κατεύθυνση, αλλά να εξαναγκάσει αυτή την δικαιοσύνη, η οποία είναι παιδί και γόνος για τον κύριο Αθανασίου. Για τον κύριο Αθανασίου. Τον ακούμε. Ωραία. Πολύ ευαίσθητο, πολύ λαλίστατο, πολύ από πάνω. Και στη μία την περίπτωση που είναι σκαστή, δηλαδή. Χάθηκαν ταυτότητες και υπάρχει βιομηχανία η οποία με αυτές τις ταυτότητες βασανίζει και εφαρπάζει την περιουσία από κόσμο. Σε τέτοια εποχή. Και για την περίπτωση που αναφέρατε πριν, που εμφανίζεται ανώτατος δικαστής, δεν τον κρίνω σαν ένοχο, να το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά εδώ γίνεται η αγωγή, προκειμένου να μην προχωρήσει το θέμα. Προκειμένου να κλείσουν στόματα. Και πίσω πιθανότατα υπάρχει παραδικαστικό. Εάν ένας συνάδελφός από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, να κάνει επερώτηση και τα... Όχι, όχι, άλλο λέω. Δεν βγαίνει. Κατηγορείται ότι ενέγραψε σε αφημί του πατέρα του το περιουσιακό του στοιχείο, το σπίτι, για σας θα ήταν ένοχος ή αθώος. Δηλαδή θα λέγατε ότι έκανε λάθος ο καημένος. Λάθος δεν είναι. Θα πρέπει να πάει να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Πρέπει να είναι υπόλογος. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε. Μπορείτε να πιστέψετε εσείς ότι κάνοντας ένα αριθμητικό λάθος, αντί να βάλετε το δικό σας αφημί, θα σπάσει ο διάλογος το πόδι του να βάλετε του πατέρα σας. Και αν το κάνω, θα δικαστώ
και θα δεχτώ και την ποινή. Γιατί μετράει αυτό το οποίο έκανες. Πολύ περισσότερο. Δεν δικάζουν προθέσεις, δικάζουν πράξεις. Πολύ περισσότερο επειδή δεν είσαι περιπτεράς, ούτε υδραυλικός, αλλά είσαι δικαστής. Έχεις γνωρίσει λοιπόν τη διαδικασία. Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο νούμερο λάθος. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση πάντως ότι προσπαθούν και κάποια περιθώρια, γιατί έχουμε μία δικτατορία των μέσων ενημέρωσης. Έχουμε μία φοβερή μονοπληροφόρηση. Έχουμε μία απόκρυψη γεγονότων, καταστάσεων κτλ. Και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό, όπου αυτό το ύστερο, ας το πούμε, μεταπολιτευτικό σύστημα πάει να καταρρεύσει, υπάρχει και μία ιδιότυπη μαφία, η οποία δεν αφήνει να βγει τίποτα. Χρησιμοποιεί δικαστικό σώμα, χρησιμοποιεί την κρατική εξουσία, χρησιμοποιεί πράγματα, έτσι ώστε να προλάβει, ας το πούμε έτσι, να κλείσει υποθέσεις. Αλλά αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον κόσμο ο οποίος υποφέρει κυριολεκτικά, με τον κόσμο ο οποίος θα αναγκαστεί να δανειστεί ή, να πω και κάτι άλλο, δεν έχει και την οικονομική άνεση να υπερασπίσει τον εαυτό του. Έχει γίνει πανάκριβη δικαιοσύνη. Ναι. Έχει γίνει πανάκριβη δικαιοσύνη. Δηλαδή τον κάνει πένιτα και του απαγορεύει να προσφύγει στην δικαιοσύνη, ενώ αντίθετα ένα οργανωμένο κύκλωμα μπορεί να κάνει τις μηνύσεις που είπατε πριν, μπορεί να βάλει δικηγόρο. Θέλει 200 ευρώ για κάθε μήνυση, ο τελευταίος. Ναι. Ο τελευταίος. Είναι δικαιικός, ακούτε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, είναι δικαιικό σύστημα για πλούσιους πλέον. Έτσι. Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Σε πολλούς τομείς φέρεται να δραστηριοποιείται ο Νίκος Ροϊδάκης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Βραχνός. Το θύμα καταγγέλει ότι ο κύριος Ροϊδάκης άλλοτε παρουσιάζεται ως δικηγόρος, άλλοτε ως ανάπηρος, άλλοτε ως ενεχειροδανιστής, άλλοτε ως έμπορος και άλλοτε ως ανεπάγγελτος. Ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο παρελθόν διέθετε και άδεια οπλοφορίας. Στην πορεία που πήγα και βρήκα αυτόν τον άνθρωπο, πότε μου προσεριζόταν σαν έμπορος ηλεκτρικών ειδών, σαν μεσίτης ακινήτων, σαν δικηγόρος, σαν ενοικιάς αυτοκινήτων και πολλά άλλα επαγγέλματα και με πολλές διευθύνσεις. Πότε μου δήλωνε Πειραιός 4, πότε δήλωνε Αλυσιλάου 7, πότε δήλωνε πολλές διευθύνσεις, πάρα πολλές διευθύνσεις. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες ότι δανείζει χρήματα, ότι κάνει μεσητείες, ότι κάνει διάφορα. Δίκως να έχει κάνει έναρξη. Εκτός από τις μεσητείες, είχε και κάποιους μόνιμους ψευδομάρτυρες, οι οποίοι ήρθαν και με βρήκαν στην πορεία και μου είπαν ότι τι γίνεται εκεί μέσα και πώς έμπλεξε με αυτούς εκεί. Εκτός των άλλων, εντύπωση προκαλούν τα εκαθαριστικά του κ. Ροϊδάκη, καθώς στο κωδικό 781, στον οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ποσά που προέρχονται από κέρδη τυχερών παιχνιδιών, ο καταγγελόμενος από το 2001 έως και το 2007 εμφανίζει συνεχώς αυξανόμενα ποσά. Σε όλα τα δικαστήρια παρουσιάζει ότι έχει μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά σε χαρτιά έγγραφα, δημόσια έγγραφα που κάνει με τα θύματα, δηλώνει άνεργος, ανεπάγγελτος. Εσείς πώς τον γνωρίζετε αυτόν τον κύριο? Εμείς το ψάξαμε να δούμε ποιος κατέσχισε το σπίτι και είδαμε στην πορεία ότι τα χαρτιά τα πάντα έχει ο φερόμενος πλαστογράφος. Εσείς δανειστήκατε από αυτό? Όχι. Δεν το ξέραμε καθόλου. Καθόλου. Καθόλου δεν το ξέραμε. Και ούτε η συγχωρεμένη κουνιάδα μου είχε πάρει λεφτά, ούτε ο Μπατζανάκης μου. Εγώ, επειδή ανακάλυψα ότι τα γραμμάτια ήταν πλαστά, δεν υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο, βρήκα το φέκ του ελληνικού δημοσίου και έβαλα και τα γραμμάτια εκεί πέρα. Και επειδή του είπα ότι αυτά τα γραμμάτια είναι πλαστά και κακώς. Ανακοπή. Είχαν βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Είχατε δικαίωμα να κάνετε ανακοπή. Να σας πω αυτό, για να φτάσει να βγει στον πληστηριασμό είναι κάποιες διαδικασίες. Έρχεται ένα χαρτί, ξανάρχεται αυτό το χαρτί, τρίτο χαρτί. Τα χαρτιά δεν έρχονται καθόλου. Κανένα δεν ήρθε ποτέ. Οπότε μου είπε η κουνιάδα μου, κανένα χαρτί. Πρόγραμμα πληστηριασμού. Τίποτα, κανένα χαρτί. Μπορεί να υπάρχει. Εγώ πιστεύω, αν ήταν. Ακούτε. Το ζητάγαμε σε όλα τα δικαστήρια να γίνει γραφολογική εξέταση και δεν κάναμε. Δεν κάνατε μόνοι σας. Κάναμε, έχουμε κάνει. Και λέει ότι είναι από το χέρι του κυρίου. Ωραία, λέει, πάμε λίγο όλα τα θύματα έχουμε πλαστογραφία, όλα τα θύματα. Πάμε σε άλλο στούντιο να δούμε δύο από τα θύματά του, μια κυρία και έναν κύριο, οι οποίοι για ευνόητους λόγους δεν θέλουν να πούν το όνομά τους. Θα πάμε στην κυρία πρώτα. Να σας ακούσουμε, να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς συνέβη, πώς τον γνωρίσατε αυτόν τον κύριο. Ναι, ήρθα από το εξωτερικό με τρία παιδιά και με
με συνάλλαγμα, να φτιάσω το σπίτι, να μεγαλώσω τα παιδιά, 21 χρόνο στο εξωτερικό και με κλέψανε. Και πήραν τα κλεπομέα και τα πήγανε στην Ομόνια και τα πουλήσανε. Πιάσαμε εμείς τον κλέφτη και μας είπε που τα έδωσε. Και άρχισε ο Γολγοθάς. Δεν άφησα δραχμή, με χρέωση στα δικαστήρια 17 χρόνια επειδή τον δίκασα και πήρα 3 εκατομμύρια από τα κλουπημαία. Πόσα σας έκλεψαν? Πώς? Πόσα χρήματα σας έκλεψαν? Χρυσαφικά μου πήρανε. Πράγματα, από το σπίτι μου πήρανε. Α, πράγματα. Και τα κοστολόγησε η αστυνομία ότι μεταχειρισμένα 3 εκατομμύρια τότε, πριν 17 χρόνια. Τα πήραμε με χίλιες φασαρίες στα 3 εκατομμύρια και δεν περνάει μήνας να μην έχω δικαστήριο. Να δίνουμε στο δικηγόρο, να δίνουμε στις αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να πιάνεις τον κλέφτη και να σε δικάζει μετά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και τώρα αγανάκτησε ο άντρας μου, έχει 5 χρόνια που πέθανε, πριν 5 χρόνια πήγε στο Αντένα. Και λέει να διαμαρτυρηθώ, δεν πάει άλλο. Και δεν μας βοήθησε ο Αντένα, πήγαμε και σε βολευτές, κανένας τίποτα. Ο Αντένα πώς να βοηθήσει, σταθμός είναι, δεν είναι δικαστήριο ούτε αστυνομία. Ποιο? Ο Αντένα λέω, πώς να βοηθήσει. Όχι, πήγε για να πει τον πόνο του και είπε το όνομά του. Και αυτός άρχισε μετά αγωγές, του θίξαμε το όνομα. Μα εγώ τον έχω δικάσει για πλαστογραφία και άριο πάγο. Δεν θίχτηκε το όνομά του που τον δίκασα τόσες φορές. Στον Αντένα βγήκε το όνομά του. Ναι, βγήκε το όνομά του στο Αντένα. Σε ποια εκπομπή? Στο Δελτίο των 8 άκουσα ένα γύρω να σου λέει. Μπράβο στον Αντένα λοιπόν. Ο Αντένα έβγαλε το όνομά του. Τι άλλο να κάνει ο Αντένα? Ναι, αλλά αυτός όμως τώρα μου θέλει να μου πάρει το σπίτι. Γιατί θύχτηκε το όνομά τότε που ζούσε ο σύζυγος. Ακούστε κάτι. Τώρα είναι κληρονόμοι τα παιδιά και θέλει να μας βγάλει από το σπίτι. Έκανε πληστηριασμό. Και βγήκε, μάζεψαμε ό,τι είχαμε. Άγωνα κέρδισε. Για να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, να μην βγούμε από το σπίτι έξω. Τον κέρδισε τον πληστηριασμό. Το κέρδισε το δικαστήριο. Για να το βγάλει τον πληστηριασμό, δεν το κέρδισε. Τώρα να ξέρει και η κυρία ότι λόγω της τεράστιας οικονομικής κρίσης το βλέπουμε από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν υπάρχουν υπερθεματιστές στον πληστηριασμό. Δεν πιστεύω να κηρύχθηκε. Δεν ακούγεται καλά εδώ. Ήτανε γόνιμος ο πληστηριασμός ή έγινε κηρύχθη άγονος? Δεν τη νοιάζει τώρα την κυρία αυτό το πράγμα. Το χάσατε το σπίτι σας? Όχι, τη νοιάζει, μην το βρω. Δώστε μου τη κυρία. Μας ζήτησε 40 χιλιάρικα για να σταματήσει ο πληστηριασμός. Πληρώσαμε και 3 του πληστηριασμού. Και δώσαμε 15 και θέλουμε 2 χιλιάρικα το μήνα. Τα παιδιά μου 3 άνεργα. Δηλαδή, τα 3 εκατομμύρια που πήρατε, από τα 3 εκατομμύρια που πήρατε άρχισαν να τα παίρνει πίσω μέσω αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, εξαντληθήκαμε οικονομικώς. Αφήστε το, κυρία μου. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν μου λέτε χωρίς δικαστές και χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς αγγελίες και χωρίς το φίλο του που κατήγγειλε ίδια εισαγγελέψ να τον βοηθάει από πίσω, θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια παιχνίδια εις βάρος του κόσμου? Σας ερωτώ. Καταλαβαίνετε αυτό που λέει ο κύριος Μαντάς? Το θέμα είναι πολιτικό. Ξέρετε όμως πόσο είναι το παράβολο για να καταθέσει μήνυση μια κυρία έτσι ανήμπορη? Είναι 150 ευρώ. 100 για τη μήνυση και 50 για την πουλιά παράταση πολιτικής αγωγής. Και αυτά τα θέσπισε η κυβέρνηση. Δηλαδή ουσιαστικά ακυρώνει το πλαίσιο της ελληνικής δικαιοσύνης για τους ανήμπορους. Κοιτάξτε, συμπολίτες μας. Τα θέσπισε με το σκεπτικό. Όχι, γιατί θέλει να κάνει ακριβώς το εξωτερικό σύστημα. Όχι, δεν είναι αυτό. Που είναι πανάκριβη δικαιοσύνη στην Βρετανία. Θέλει να αποσυμφορήσει. Όχι, ακούστε με λίγο. Εγώ δεν είμαι πολιτικός να υπερασπίζουμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ τα βλέπω στα δικαστήρια. Θέλουν να μην πάει ο κόσμος στα δικαστήρια, να πάει το μεγάλο κεφάλαιο ή οι εκπροσώποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα. Για να κάνουν ακριβή τη δικαιοσύνη. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως υποψήφιος δήμαρχος ανεξάρτητος θα είστε? Ανεξάρτητος είμαι. Γι' αυτό είπατε ούτε Πασόκ ούτε Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να βγω στη Λάρισα. Δίνετε το στίγμα. Εγώ δεν το κάνω για να βγω
προκειμένου να με υποδηγιοθήσουν τα κόμματα. Το κάνω γιατί έχω κάποιες προτάσεις που ξέρω, ζω την πόλη μου, την αναπνέω και προσπαθώ να δώσω μια λύση. Καταρχάς, και δικαιώθηκα γιατί τώρα είναι να ξέρεις, μα και μια υποψηφιότητα. Καταρχάς είναι φίλος και της εκπομπής, ο νυν δήμαρχος. Τι είπατε? Είναι φίλος της εκπομπής, ο νυν δήμαρχος. Ο Κώστας Τζανακούλης. Τζανακούλης. Βεβαίως, είναι 16 χρόνια δήμαρχος. Έρχεται εδώ, πάτε να του πάρετε το χρήσμα. Κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Τζανακούλης είχε δηλώσει το 2010 στο δεύτερο γύρο ότι δεν θα ξαναείναι. Ολοκληρώνει το έργο του. Εγώ, να ξέρετε, ήμουνα και κατηγορήθηκα έτσι πάρα πολύ στο δεύτερο γύρο ότι ουσιαστικά τον στήριξα. Είδατε πως ξέχασε, για πότε ξέχασε την τοκογλυφία. Ζήτησα τη συνέχεια και τη γνώση στην εμπειρία μου. Τώρα όμως τι γίνεται. Κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία 3 ψηφοδέλτια στη Λάρισα. Είναι φίλη μου και. Και αυτό έκανε λάθος ο Παπαμημίκος. Ξέρετε τι είπε. Στη Λάρισα, θα τα πούμε. Γιατί ένα λεπτό. Είναι φίλη της εκπομπής και φίλη μας και η αντιπεριφερειάρχης που θα είναι και υποψήφια δήμαρχος. Ποια είναι? Ηρένε Καλαριώτου. Από τα σαλόγια στα λόγια τη λέω. Δηλαδή από εκεί πέρα που διαχειριζόταν τα ΕΣΠΑ, ναι, μπαίνει μέσα στην αρένα, μάλλον συγγνώμη, των σκουπιδιών, των πεζοδρόμων, τη Φαγωμάρα. Να ξέρετε, είναι 3 υποψήφοι δήμαρχοι τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα ακούσουμε ποιο είναι. Καλή είναι η Ρένα. Ποιο, τι είπατε? Η Ρένα είναι καλή για δήμαρχο. Καλή είναι για την περιφέρεια, γιατί τώρα κρεμάει την περιφέρεια. Μάλλον την φοβάσαι. Πώ θα είναι υποψήφιο δήμαρχο, εδώ μα ακούει η Ρένα να παρέμβει. Πώς θα είναι υποψήφιος δήμαρχος για την περιφράκηση που διαχειρίζεται κονδύλια? Για πάρτε αυτή τη στιγμή Ρένα. Είναι κουτσή περιφέρεια Θεσσαλίας. Για πάρτε την λίγο να δω τώρα να την βάλω εγώ να ξεχάσουμε στο κογλύφος. Ναι, πείτε. Και άλλα θα πούμε, Μάκη. Δηλαδή, αν με προκαλέσει, θα πω και άλλα για τη Λάρισα. Είδατε όμως, δεν φώναξα κανέναν από τους φίλους της εκπομπής υποψήφιους δημάρχους Λάρισας. Φώναξα εσάς. Για δείτε ότι δεν παίζουμε παιχνίδια. Είχα μια στάση πραγματικά ανεξάρτητα από το 10. Ένα λεπτό να ακούσω τη νέα μέρα τώρα. Δυστυχώς. Όπως τίνω να πιστεύω κάθε μέρα, από τη ζούγκλα της φύσης έχουμε φύγει και πάμε προς τη ζούγκλα της οικονομίας. Για να δούμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα της τοκογλυφίας, πρόχειρα, αν αναζητήσουμε στο ίντερνετ, θα βρούμε κάποια πολύ σοβαρά νούμερα. Δεν είναι μόνο η τοκογλυφία, είναι όλος αυτός ο κόσμος. Αυτά τα χρηματομεστικά, ιστορίες, τα τέτοια. Αρχίσαμε από το χρηματιστήριο, φτάσαμε στα νεοχειροδανιστήρια, φτάσαμε στα τέτοια του χρυσού που έχουν γεμίσει γειτονιές. Και στο κογλύφος να έχουν φίλους τους εγγελείς να τους καλύπτουν. Ακούστε μερικά νούμερα όμως που βρήκα στο ίντερνετ. Σύμφωνα με το Σύλλογο Επαγγελματών Βιοτεχνών, 57% των μικρομεσαίων εμπόρων, καταστημαρχών και βιοτεχνών καταφεύγουν μόνιμα σε το κογλύφος. Είναι τραγικό το νούμερο. Τα επιτόκια κυμαίνονται από 36% έως 110% το χρόνο. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι εμείς είχαμε καταθέσει και τροπολογία στη Βουλή για αναστολή των πληστηριασμών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα και πρέπει να πάρει σοβαρότερες διαστάσεις. Ωραία. Πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ. Για να δείτε τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι και να έχει σημασία μεγάλη, γιατί έχουμε και τον Βαγγέλη, τον κριτικό πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών. Έρχεται το πρωί έντρομο συνεργάτης μου, μου λέει: Μάκη, μου στείλανε κατασχετήριο για 800 ευρώ που χρωστάω στη τράπεζα, ενώ το δημόσιο, το κράτος μου χρωστάει 2.500. Το κράτος χρωστάει 2.500 και πάει η τράπεζα και σου κάνει κατάσχεση στο σπίτι για 800 ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν κατασχετήρια, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, στο παρελθόν ακόμα και για 250 ευρώ. Και το έχουμε καταγγείλει αυτό το πράγμα. Μα κατασχετήριο για 200-500 ευρώ. Βεβαίως, γιατί, ξέρετε γιατί. Διότι ανοίγει η βιομηχανία. Δεν είναι το ποσό το 250 ευρώ. Είναι ότι πάνω στο ποσό αυτό θα μπουν δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης, τα οποία κεφαλοποιούνται. Και τα 250 ευρώ γίνονται 2.000 ευρώ. Αλλά μπορείς να το κάνεις αυτό σε κόσμο όπου προσπαθεί να επιβιώσει. Και ζητάς από αυτόν τον άμαχο πληθυσμό που τον θέλεις, είναι μέσα στο γρανάζι της παραγωγικής σου μηχανής, τον βάζεις σε αυτή τη διαδικασία να του πάρεις σκόπους μιας ζωής για 800 ευρώ. Είναι λογικό αυτό? Αυτό γίνεται κατά κόρον. Αρκεί να σας πω ότι το 2013, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί μέχρι στιγμής, είχαμε ρεκόρ εκδόσεων διαταγών πληρωμής από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που είναι πιλωτικό σε μέγεθος και σε όγκο, εκδόθηκαν το 2013 περίπου 36.000 διαταγές πληρωμής, όταν το αντίστοιχο νούμερο το 2007 ήταν περίπου 4.000. Δηλαδή έχουμε μια ηλικιώδη αύξηση. Αρκεί να σας πω ότι είχε θυροκολληθεί στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών
ότι ανατράπεζα επιτρέπεται την ημέρα να καταδέθονται τρεις αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής. Μιλάμε για μια πλημμύριδα. Τις υπολογίζουμε περίπου πανελλαδικά γύρω στις 180.000 διαταγές πληρωμής. Ωραία, αφήνουμε τις πλημμυρίδες λοιπόν αυτών των υποθέσεων και πάμε να δείτε το επόμενο ρεπορτάζ γιατί αξίζει το βίντεο. Πολύ σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της εκπομπής, είναι οι τρόποι που κατά καιρούς καρφιζόταν ο Νίκος Ροϊδάκης προκειμένου να καρπώνεται τις περιουσίες των θυμάτων του. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Δραχνός, είναι και η πλαστογραφία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εκπομπή, ο κύριος Ροϊδάκης εμφανίζεται να έχει πλαστογραφήσει την υπογραφή συγγενικού προσώπου του κυρίου Βραχνού και μέσω πλαστών γραμματείων να βγάζει σε πληστριασμό το σπίτι του θύματος. Με τη χαμένη ταυτότητα κατασκεύασαν αυτά τα πλαστά γραμμάτια, τα οποία δεν υπήρχαν στο κράτος. Και έχω βάλει και το ΦΕΚ του Μικρού Δημοσίου μαζί εδώ πέρα. Τα οποία τι δείχνουν, τι γράφουν. Τα οποία δείχνουν ότι έβαλε ψεύτικα τέτοια και έχει υπογράψει ο ίδιος ο πλαστογράφος, γιατί έχει καταδικαστεί για πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων και παραπλάνηση δικαστηρίου. Με αυτά τα πλαστά γραμμάτια έβγαλε σε πληστηριασμό το σπίτι, το οποίο το βγάλανε 7,5 εκατομμύρια και κατασκευάζαν συνέχεια γραμμάτια και δεν πήρε μία η συγχωρεμένη κουνιάδα μου. Όπως αποδείχθηκε από γραφολογική εξέταση, οι υπογραφές που υπάρχουν στις συναλλαγματικές δεν προέρχονται από την κουνιάδα του κ. Βραχνού, αλλά από τον ίδιο τον Νίκο Ροϊδάκη. Έγινε γραφολογική εξέταση από τα δικαστήρια. Ποτέ. Ποτέ, γιατί είχαν συγκάλυψη. Εμείς διαπιστώσαμε ότι τα γραμμάτια ήταν πλαστά και αφού δεν μας έκανε το ελληνικό δημόσιο, δεν μας έκανε γραφολογική εξέταση, αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε ιδιώτη γραφολόγο, ο οποίος ο ιδιώτης αναφέρει ότι προέρχεται από το χέρι του πλαστογράφου. Αυτό που είπε ο κύριος κριτικός είναι πάρα πολύ σημαντικό και τεκμηριώνει αυτό που λέτε τώρα. Έχει σκάσει το απόστημα. Το οποίο περιλαμβάνει τα εξοπλιστικά, περιλαμβάνει τις μοίρες των πολιτικών, των κυρίαρχων κομμάτων, περιλαμβάνει το δικαστικό κύκλωμα, το παραδικαστικό και περιλαμβάνει όλο αυτό το σύστημα των τοκοκλειφικών γραφείων, εμπορίας χρυσού, κοσμημάτων. Τα βλέπουμε δυστυχώς και στην τηλεόραση, να διαφημίζονται κιόλας. Αυτή είναι η απελευθέρωση της αγοράς, χωρίς κανένα κανόνα, χωρίς κανέναν έλεγχο. Και στο έλεος όλων αυτών των αγορών είναι ο Κοσμάκης, ο υπάλληλος της συνάδελφός σας με τα 800 ευρώ που του χρώσταγε 2.500, αυτό που ο κύριος κριτικός προηγούμενα. Όλοι όσοι, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζονται 30.000 περίπου διαδικασίες πληστηριασμών από τις τράπεζες για τον κομιτά της 28 Φλεβάρι που λύγει η διαδικασία της υποβολής των στοιχείων κτλ. Αυτό όλο το σύστημα που έγινε πια ένα ξέφραγο αμπελινός ακραίου νεοφιλελευθερισμού είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναδεικνύει την αναλυγησία του κράτους σήμερα. Δικαστικό κύκλωμα. Τραπεζικό κύκλωμα, εξοπλιστικό κύκλωμα. Τι να πεις, το απόστημα όμως έχει σπάσει, κάποιοι δικαστές είναι σοβαροί και κάποιοι όχι βέβαια. Κάποιοι, αρκετοί είναι. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε. Όχι, ας βάλουμε στον δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Κυρία, εγώ θέλω να αναδείξω κάτι πριν. Κάντε μου τη χάρη. Είπα νωρίς στην εισαγωγή μου ότι μέσα σε αυτή την αθλειότητα και σε αυτό το βόθρο θαυμάζω τους δικαστές που μπορούν και σηκώνουν αξιοπερπώς το ανάστημα. Αλλά πιστέψτε με, πουθενά δεν είναι η πλειοψηφία στον πλανήτη και στη ζωή. Η πείρα τι σας έμαθε. Αν ήταν τόσο πολύ καλή, θα ζούσαμε σε ένα παράδεισο, δεν χρειαζόμαστε όλο το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μου λέτε κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι για 800... Υπάρχει... Μόλις τους τσακώσεις, πετάγονται. Α, ιατρομάχος, η πλειοψηφία των γιατρών. Ρε, ναι, ποια ναι, πλειοψηφία, ναι, ρε. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων. Ρε, ποια πλειοψηφία, ρε. Και να σου πω κάτι, όταν εγώ συγκρούστηκα τότε με την ιατροδικαστική υπηρεσία, ξέρεις ποιος ήρθε, υπεράσπισε. Από Θεσσαλονίκη ήρθε, την υπερασπίσει την κυρία. Δηλαδή, τραγικά πράγματα γίνονται στην ελληνική. Πάντως λέτε τώρα για τις αγχώρες. Τραγικά πράγματα. Κοιτάτε πόσοι γιατροί καταδικάζονται. Γιατί λέει, είμαι υπάλληλος, λέει, μην με τιμωρήσετε. Να κοιτάτε που κόβουνε, αντί έτσι να κόψουνε το νεφρό που είναι αυτό, κόβουν το υγιές. Βεβαίως. Θέλω να βγάζω φωτογραφίες τώρα ξεφτυλιά. Έρχονται στα δικαστήρια και αλλάζουν τις εκθέσεις τους. Για να πω και κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει καταγγελία εισαγγελέως ένορκης βάρους συναδέλφου της. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Ναι, λοιπόν, τι έγινε. Επενέβη κανένας. Έρχεται ένας εισαγγελέας και λέει, στην περίπτωση του κυρίου, εδώ με πίεσε ο τάδε εισαγγελέας. Δεν είναι βόμβα αυτή.
Πού είναι οι εισαγγελείς λοιπόν που το ξέρουν και το ανέχονται? Αυτοί δεν είναι συμμέτοχοι. Δεν είναι μόνο αυτός που το κάνει, αλλά και αυτός που το ανέχεται και δεν επεμβαίνει. Ξέρετε κύριε Διαλυνά, εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον αγώνα σας για να βγάλει τα ιατρικά σφάλματα και να τα ποινικοποιήσει στην πράξη. Και βλέπω, είδα και εγώ την περίπτωση του πατέρα μου, ξέρω το πολύ αναλυτικά, πόσο δύσκολα είναι να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντα. Φυσικά, όταν η πεθερά του δικαστού έχει γιατρό τον κατηγορούμενο. Ή όταν η εισαγγελέα πάει στον Πλαταμόνα μαζί με την κατηγορουμένη. Τώρα τι θέλει να μιλήσουμε και να κάνουμε. Και να εγώ πίστευα, κύριε Δαδαφυλόπουλε, το πω, η γλώσσα σα πάει. Μια φορά καταδικαστήκατε και κοντεύετε να βγάλετε όλα τα άπλια τη δικαιοσύνη. Εγώ τι να πω με αυτού που με βασανίζουν όλη μέρα. Δεν τελειώσει, δεν τελείωσε όμω. Ποιο τελείωσε. Δεν τελείωσε. Αν θυμάστε την εκπομπή που είχατε βγάλει, για όλα δόθηκε η κυρία στο τέλο. Είμαστε λαό. Του παρά, παρακρατικό όπως είπατε, παραπολιτικό, παραδικαστικό. Εντάξει, σας δικαστούμε εμείς, Μάκη. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Και εγώ και ο κύριος Διαλυνάς που καταγγέλνουμε αυτές τις ενέργειες. Καταγγέλνεις κάτι και μετά σου έρχεται το ΣΔΟΕ. Και τι έγινε που θα έρθει το ΣΔΟΕ. Κάνουν και τέτοια. Αυτό για άλλο. Και τι έγινε, είναι καινούργια μόδα. Όποιος πάει κόντρα στο σύστημα, του στέλνουν το ΣΔΟΕ. Και τι έγινε. Να, ο συνάδελφος έπαθε τα ίδια. Ποιος? Συνεργάτης μου, ο κύριος Καρατζογιάννης, κάποια στιγμή ήρθε λοιπόν μία καταγγελία από το ΣΔΟΕ. Α, καλώς. Φερόμενοι καταγγέλλοντες ήταν πελάτες μας, φερόμενοι καταγγέλλοντες, ότι είχαν παρασχεθεί οι νομικές υπηρεσίες χωρίς την έκδοση των άλογων παραστατικών. Παρενέβη αστραπιαία το ΣΔΟΕ, έλεγξε την καταγγελία, ουδέν με το ανεβρέθη, ουδέν με το η δύνατο να ανεβρεθεί γιατί δεν υπήρχε. Και ως εκ τούτου η καταγγελία. Είστε όλοι οι Παναγίες. Δεν είπε κανείς. Θα μπορούσε να υπάρχει. Θα μπορούσε να... Και εμένα με ερεύνησαν και έπρεπε όφυλα να με ερευνήσουν. Γιατί επειδή εγώ μιλάω και λέω από εδώ αυτά που λέω, σημαίνει ότι είμαι καλός άνθρωπος. Μπορεί να ήμουν και λοποδήταρος. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και εσείς δεν πρέπει να διαμαρτύρεστε γι' αυτό, για τον έλεγχο. Εγώ τους είπα, δεν θα ψάξετε τρία χρόνια. Το έγραψα και πρωτοσέλιδο. Γεννήθηκα 14 Αυγούστου του 1954. Θα με ψάξετε από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα. Μήπως και έχω ξεχάσει καν πενταράκι και χρωστάω στην πατρίδα τόσο. Γιατί όλοι απέναντι στον νόμο πρέπει να είμαστε ίσοι. Πρέπει όμως. Αλλά πρέπει. Πρέπει. Απέναντι στην εφορία πρέπει να είμαστε όλοι δίκαιοι. Mm. Δεν μπορεί, κύριε, να ζητάς δρόμους, νοσοκομεία, παιδικές χαρές. Όλοι. Να ζητάς τα πάντα, να έχεις συγκοινωνίες. Αλλά να πρώτη στο καθήκον σου είναι πώς να κλέψεις το κράτος. Και μετά πρέπει να είμαστε χίλιες φορές αυστηροί στο που πήγαν αυτά τα χρήματα. Αν επιτρέπεις. Έτσι. Αν επιτρέπεις όμως και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Ούτε δουνουτού θα είχαν ανάγκη τώρα ούτε τίποτα. Κάνει τους επαγγελματίες δυστυχώς λογιστικά γραφεία. Άμα συνειδητοποιήσεις ότι με την έναρξη του έτους ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ο δικηγόρος, πρέπει να αποδίδει καταστάσεις, παραστάσεων και δαπανών ανά μήνα, σημαίνει ότι μας κάνει λογιστές. Μπαρτζόκη, μας αφαιρεί το δικαίωμα της νομικής εκπροσώπησης των εντολέων. Μην με στεναχωρείτε. Σας το λέω. Δηλαδή, πρέπει και το Υπουργείο Οικονομικών να καταλάβει. Μην με στεναχωρείτε, γιατί πήγα σε γιατρό φίλο αριστερό και δεν μου κόψει την απόδειξη των 150 ευρώ και στεναχωρέθηκα πολύ. Δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Αυτό ήταν δικαίωμά σας, τη ζητήσετε βέβαια. Ορίστε. Ήταν δικαίωμά σας να τη ζητήσετε. Εγώ αυτό σας λέω. Πήγα σε φίλο γιατρό και τα 100-200 ευρώ δεν έκοψε την απόδειξη. Μάγκη, να σου πω. Τι αριστερό είσαι, ρε Μάγκα. Άμα δεν κόψει. Όχι. Μάγκη, εγώ όχι. Το λέω γιατί. Το λέω γιατί τώρα θα με ακούει. Λοιπόν, σέβομαι άλλα πράγματα. Αλλά κύριε, όταν παίρνεις 5 φράγκα και κάνεις αυτή τη δουλειά και θέλεις πραγματικά να υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να πληρώνουν μόνο τα κορόιδα. Σωστό είναι αυτό, αλλά κοιτάξτε τώρα. Αλλά ποιος, πείτε είναι. Μου, ποιος δικηγόρος, γιατρός, πείτε μου εσείς, ποιος τα δηλώνει όλα. Έχουν για βάλει να πηδήξω από κανένα παράθυρο τώρα. Που δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει ο επαγγελματίας. Όχι, είναι το κράτος καραγκιόζη. Συγγνώμη, αν θες να μάθεις. Τουρκοκρατία, να κοροϊδέψει το βεζίρι και τον σουλτάνο. Εγώ βλέπω πολλοί φεύγουν το επάγγελμά του. Και την κάνουν μαύρη τη δουλειά. Μου ζητάνε διάλειμμα. Αυτό είναι το κυριότερο. Το δίνω και κύριε Διαλυνά. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα τάμπλετ με οθόνη 7 inch on Wi-Fi και ένα smartphone Samsung.
Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-5000 ή στείλτε SMS στο 54854 γράφοντας ζήτα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε και στο κομμάτι του παραδικαστικού τώρα. Γιατί αναδύεται αυτό το κύκλωμα μέσα από τις δουλειές που έκανε ο Τοκογλύφος, ο οποίος σήμερα απολαμβάνει την ελευθερία του και μας γράφει στα τέτοια του, έτσι λέει. Είναι και δρασής. Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεσή μας, αλλά και τις καταγγελίες των θυμάτων, ο Ροϊδάκης επηρέαζε τις δίκες, οι οποίες κατηγορούνταν από τα θύματά του και εξασφάλιζε δικαστικές αποφάσεις που τον ευνοούσαν πάντοτε. Ενδεικτική είναι η κατάθεση πρώην αντισαγγελέως και νυν εισαγγελέως Αθηνών, Θεοδόρας Μπότση, η οποία αναφέρει πως ο πρώην εισαγγελέας εφετών Ελευθέριος Πατσής τη ζήτησε να αποσύρει το κατηγορητήριο του Ροϊδάκη και να κάνει απαλλακτική πρόταση στο Συμβούλιο. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι δικαστές τώρα. Δείτε το. Για την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος, το οποίο βοηθούσε στην διευθέτηση των υποθέσεων του Νίκου Ροϊδάκη, κάνει λόγο στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην εφοριακός Παρασκευάς Βραχνός. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι ο Νίκος Ροϊδάκης, σε συνεργασία με δικαστές και ψευδομάρτυρες, επηρέαζε τις δίκες στις οποίες κατηγορούνταν από θύματά του και έτσι εξασφάλιζε δικαστικές αποφάσεις που τον ευνοούσαν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τα έκανε αυτά όχι μόνος του. Είχε πίσω του δικαστές αστυνομικούς, τους οποίους με απείλησε ότι έχει διασυνδέσει με δικαστές, με βουλευτές, με υπουργούς και θα με τίναζε στον αέρα. Και όπως μας έχει τεινάξει οικονομικά. Για αυτά που λέω, έχω στοιχεία που αναφέρουν τους δικαστές, τα ονόματα των δικαστών. Έχω πάει στην Γαδά πάνω. Και τα έχω καταθέσει εγώ στις ΔΟΕ παντού. Με τους δικαστές ήρθε ο ψευδομάρτυρας και ανέφερε και τα έχει αναφέρει και γραπτός τι δικαστές ήταν μέσα εκεί, στον χώρο του. Υπήρχαν δικαστές οι οποίοι μας πηγαίνανε στην Χαλκίδα να μας δικάσουν, που δεν είχαμε καμία σχέση εμείς με τη Χαλκίδα. Μας πηγαίνανε, μας φέρνανε εδώ πέρα και στην πορεία μας έδειξε ο ψευδομάρτυρας καρδιά ότι έπαιρνε δικαστήνες και δικαστές για να βγάζει αποφάσεις υπέρ του πλαστογράφου. Σοκ προκαλεί η κατάθεση της αντιεισαγγελέως πρωτοδικών Αθηνών Θεοδόρας Μπότσα, η οποία υποστηρίζει ότι στα τέλη του 2002 και ενώ χειριζόταν μια δικογραφία κατά του Νίκου Ροϊδάκη, έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον πρώην εισαγγελέα εφετών Ελευθέριο Πατσί, ο οποίος τη ζήτησε να αποσύρει το κατηγορητήριο του κύριου Ροϊδάκη και να κάνει απαλλακτική πρόταση στο Συμβούλιο. Εισαγγελέας είχε πάρει κάποια εισαγγελέα να βγάλει απόφαση υπέρ του πλαστογράφου και ακόμη δεν τον έχουν μαζέψει. Είχε μόνιμος ψευδομάρτυρος, 3-4 σε όλα τα δικαστήρια, ήδη και ήδη. Από 14 χρόνια μία ψευδομάρτυρα μέχρι ηλικία 50 χρονών. Οι ψευδομάρτυρες ήρθαν και μας πιάσανε μόνοι τους, οι δύο. Και μας είπαν ότι τι γινόταν μέσα στο γραφείο και ποιοι πηγαίναν, και ποιοι δικαστές και ποιοι αστυνομικοί. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην εισαγγελέας εφετών, Ελευθέριος Πατσής, ήταν εισαγγελέας έδρας στη δίκη του Έλα, ενώ το όνομά του είχε εμπλακεί στο παραδικαστικό κύκλωμα. Ο πρώην εισαγγελέας λοιπόν, ο κύριος Πατσής, το οποίο το όνομα είναι εμπλάκει στο παραδικαστικό κύκλωμα, σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος Σκόπελο. Μετά τις διώξεις που του ασκήθηκαν, κατόπιν της κατάθεσης εισαγγελέως Θεοδόρας Μπότσα, ο πρώην δικαστικός λειτουργός αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. Ο κύριος Πατσής μίλησε με τους συνεργάτες μου και υποστήριξε ότι πρώτη τετραετίας, τότε που έκανα εγώ τα κόλπα μου με τους δικαστές, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Παράλληλα προσέθεσε ότι ναι, με γνωρίζει το Ροϊδάκη, αλλά αρνήθηκε το γεγονός ότι είχε προσωπικές επαφές μαζί του. Δηλαδή, συνάδελφός σας, κυρία
η μπότσα, κύριε Πατσί, έλεγε τρέλες και έκανε καταγγελίες ανύπαρκτες, δεν την πήρατε τηλέφωνο. Καταλάβατε, απειλάγει ο κύριος. Ποιος τον απείλαξε? Οι άλλοι δικαστές, οι συνάδελφοί του. Τι μπορείς να πεις τώρα? Σου βουλώνει και το στόμα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, αφού δικαιώθηκε. Η ηγεσία της δικαιοσύνης που αποφασίζει και κατευθύνει. Η ηγεσία της δικαιοσύνης. Γι' αυτό είναι πολιτικό, γιατί διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και αναπαραγάγει μια κατάσταση. Όταν έχεις όμως και το μαχαίρι και το πεπόνι. Πού διορίζεται η ηγεσία είναι... όμως. Από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση. Εσείς για την κυβέρνηση. Και διορίζει στη συνέχεια παρακάτω για να λύσουμε το πρόβλημα. Διορίζουμε παρακάτω. Πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ. Σαφώς. Δημοτικός σύμβουλος στο νησί της Κοπέλου είναι σήμερα ο πρώην εισαγγελέας εφετών Ελευθέριος Πατσής. Μετά τις διώξεις που του ασκήθηκαν κατόπιν της κατάθεσης της εισαγγελέως κυρίας Θεοδόρας Μπότσα, η οποία είχε αναφέρει ότι ο κύριος Πατσής της είχε ζητήσει να προτείνει την αθώωση του κύριου Ροϊδάκη, ο δικαστικός λειτουργός αποφάσισε να απομακρυνθεί από το χώρο της δικαιοσύνης και να ασχοληθεί με τα κοινά. Στα πλαίσια του ρεπορτάζ, η εκπομπή επικοινώνησε με την κυρία Μπότσα, η οποία στην ερώτηση για ποιο λόγο κατέθεσε εναντίον του συναδέλφου της, απάντησε ότι έπραξε το καθήκον της. Ο κύριος Πατσής πάντως, μιλώντας στη Ζούγκλα, υποστήριξε ότι προτετραετίας απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που τον βάραιναν, τα θύματα όμως υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος εισαγγελέας βοηθούσε τον κύριο Ροϊδάκη προκειμένου να εξασφαλίζει ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις. Ο ίδιος ο πρώην δικαστικός λειτουργός, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή, ανέφερε ότι ναι μεν γνωρίζει τον κύριο Ροϊδάκη, αλλά αρνήθηκε το γεγονός ότι είχε προσωπικές επαφές μαζί του. Παράλληλα, δεν θέλησε να αναφερθεί στην κατάθεση κόλαφο της νυν εισαγγελέως εκτελέσεως Θεοδόρας Μπότσα. Έχει κρυφθεί το θέμα. Δηλαδή? Έχει κρυφθεί το θέμα με τα κλήθος από τετραετίες. Ποια ήταν η απόφαση? Θέμα προσωπικών. Σε προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπω να αναμειγνύεται κανείς. Ναι, αλλά με έχετε αθωωθεί, εμείς θα το πούμε αυτό. Σας παρακαλώ, θέλετε να βρείτε τον ίδιο, εγώ δεν έχω επαφές. Εσείς δεν έχετε επαφές μαζί του? Όχι. Όσον αφορά αυτή την κατάσταση... Είναι θέμα προσωπικού δεδομένων και απαγορεύω να ασχοληθεί κανείς. Είχαν ασκηθεί κάτι διώξεις. Για τις οποίες έχω αθωωθεί. Όσον αφορά την κατάσταση της κυρίας Μπότσα... Για αυτή έχω αθωωθεί. Ωραία. Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος και αθωώθηκα και από το εφετείο και από τον Άριο Πάγο. Και όσον αφορά την συνεργασία που φέρθηκε να έχετε με τον κύριο Ροϊδάκη... Ο δε μία συνεργασία είχα. Και αυτό που λέγει η εισαγγελέας ότι πήρα τηλέφωνο κτλ. Έλεγε ψέματα δηλαδή. Είναι προσωπικών δεδομένων και δεν θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα. Ό,τι αφώθηκα από το δικαστήριο τα λέγει όλα. Γεια σας, κοιτάμε μια υπόθεση εδώ πέρα. Και αφορά εσάς σας όπως φαίνεται και τα λοιπά. Και είναι θέμα θεματολογίας, θα έχουμε και τη δική σας θέση. Ναι. Προτάσουμε να κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ. Τι υπόθεση? Λοιπόν, είναι διάφορες υποθέσεις, είναι πλήθος καταγγελιών. Ναι. Μία από αυτοί, βασικά όλες, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Πώς σε ένα συμπέρασμα? Πες μας τι υπόθεση είναι και θα σου πω εγώ το συμπέρασμα. Ναι. Πες τα δικαστικά. Ναι, μάλιστα. Γίνονται καταγγελίες σχετικά με την πλαστογραφία την οποία φέρεστε να έχετε κάνει. Εγώ? Ναι. Δεν ψάχνει να βρεις κάποιον άλλον εδώ παραπέρα. Ορίστε. Δεν ψάχνει να βρεις κάποιον άλλον, λέω, παραπέρα. Ποιον άλλον να βρω? Δεν ξέρω. Υπάρχουν και γραφολογικές εξετάσεις για μερικές από αυτές. Μα ακούς, είπα τώρα. Ψάξε να βρεις κανέναν άλλον παραπέρα πεταμένο. Οκ. Okay. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται ακριβώς με αυτό το οποίο μου λέτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες. Εγώ σας λέω, αυτό που σας λέω είναι σαφή νομίζω, ότι έχουμε κάποιες καταγγελίες για εσάς. Στα ρ***α μου. Στα ρ***α. Ναι, βεβαίως. Δεν σας νοιάζει. Απλά στα ρ***α. Δηλαδή εγώ την αφού πρέπει να πω ότι σας πέρασε τηλέφωνο και μου είπατε στα ρ***α μου. Ναι. Α, όχι, okay, αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θα, πω, θα το πω σε εκπομπή βέβαια ότι σας πέρα και πού πάει. Κατάλαβες τι είπα τώρα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ήσασταν σαφέστατος. Άντε, ψήσα τώρα. Τράβα να δεις αν έρχομαι εδώ παραπέρα τώρα και μετά θα λέμε τα υπόλοιπα. Και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα tablet με οθόνη 7 inch on Wi-Fi και ένα smartphone Samsung. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-5000 ή στείλτε SMS στο 54854 γράφοντας ζήτα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Θέλω, κύριε Κοτρότσο, ναι. Θέλω να πω ότι από όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα. Είναι ότι έχουμε παντελή έλλειψη θεσμών στην ελληνική εντός... Μισό λεπτό να διορθώσουν το μικρόφωνο σας, ναι. Γιατί δεν είναι το άτιμο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο στούντιο να δούμε τον κύριο που έχουμε εκεί, μαζί με τη φίλη μας. Είστε και εσείς θύμα του συγκεκριμένου του οκογλύφου. Ναι, κύριε Μακή, είμαι και εγώ θύμα. Θέλετε να μάθετε πώς έμπλεξα με αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια. Ναι, εγώ είχα ένα φίλο και γνωστό, ο οποίος είχε επαφές με αυτόν και ο οποίος τώρα δεν είναι στη ζωή. Και έτυχε να πάω εκεί γύρω 10-15 φορές κατά το 2002-2003. Δεν είχα καμία επαφή, ούτε οικονομική, ούτε καμία συναλλαγή. Λοιπόν, όταν είδα τον άνθρωπο αυτό το δικό μου εκεί να πηγαίνει και να καταθέτει για ανθρώπους, του είπα με το μικρό, ξέρω εγώ, τι κάνεις εδώ πέρα και πού έχεις μπλέξει με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει, και πρέπει να φύγω. Μου λέει, ήμουνα σε μια κατάσταση οικονομική κακή, είχα έρθει από το χωριό κτλ. Και ήρθα να τον ευρώ, λέει, αυτόν τον άνθρωπο και έμπλεξα, λέει, και πρέπει να φύγω τώρα από εδώ και δεν μπορώ, φοβάμαι, λέει, γιατί θα με αρχίσει τα δικαστήρια και τις ποινήσεις κτλ. Όπως έχει κάνει και με άλλους, λέει, που τα γνωρίζω εγώ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή άρχισε να αποχωρεί. Έχει πεθάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Κατάλαβα. Μπράβο. Λοιπόν, και άρχισε μετά, δεν ξέρω, το κατάλαβε, άρχισε και έβαλε και εμένα στο στόχαστρο. Και να με πλακώνει και εμένα στις μηνύσεις. Ότι στο γραφείο του πήγα μια φορά και ότι ο συγχωρεμένος του είχε κλέψει κάποια λεφτά τα οποία τα κράταγα εγώ ως αποδέκτης. Mm. Πήγαμε στα δικαστήρια, αφοβήκαμε, δώσαμε ολόκληρο αγώνα με 40 δικαστήρια κι εγώ, τα οποία πάω μόνος μου. Λοιπόν, και τέλος πάντων πάνε όλα καλά, γιατί και σε αυτό οφείλεται σε εσάς που βγάλατε το παραδικαστικό μετά το 6 και σωθήκαμε. Γιατί θα ήμασταν φυλακοί τώρα. Ακριβώς όπως το λέω. Καήκαμε. Ναι, εμείς σωθήκαμε τουλάχιστον. Λοιπόν, επάνω στο γραφείο, κύριε Μάκη, που είχα πάει 10-15 φορές, όλες και όλες, επαναλαμβάνω, δεν είχα καμία συναλλαγή με αυτόν τον άνθρωπο, έβλεπα ανθρώπους να μπαίνουν και να βγαίνουν. Δεν τους ήξερα. Περίμενα εκεί το δικό μου τον άνθρωπο που ήταν και συνεργάτης αυτού εκείνο τα χρόνια. Λοιπόν, και μπαίνανε μέσα διάφοροι. Μια φορά ακούω, ξέρω εγώ, καλώς τον κύριο Εισαγγελέα, τι κάνετε, κύριε Εισαγγελέα. Ρωτάω το συγχωρεμένο εκεί, το δικό μου, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, λέω εδώ πέρα, ο Εισαγγελέας. Α, μου λέει, αυτός είναι ο Εισαγγελέας, λέει, ο Πατσής. Mm. Λοιπόν, εκεί την εποχή, εγώ μετά από ένα διάστημα διατηρούσα μια επιχείρηση που είχε να κάνει και με τύπο. Και διάβαζα εφημερίδες κτλ. Και θυμάμαι, είχα διαβάσει, ήταν η εποχή του ΕΛΑ που γινόταν το δικαστήριο. Λοιπόν, και διάβασα ότι είναι εισαγγελέας και τρελάθηκα. Όταν λέω τρελάθηκα. Δίκαζε τους τρομοκράτες. Τους τρομοκράτες, ναι, ναι. Έτσι, για να μαθαίνει η πολιτεία και να μαθαίνει και ο κόσμος ποιοι είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες. Όσο αναφορά, κύριε Μάγκη, γιατί να μην το ξεχάσω, είπε η κυρία δικηγόρος προηγουμένως, πως οι άνθρωποι αυτοί, επειδή μετά έγινα καθηγητής στο θέμα αυτού, γιατί μου έκανε 40 δικαστήρια και καθόμουν στο σπίτι και διάβαζα μόνος μου. Και τώρα η γυναίκα μου δουλεύει και έχω τα παιδιά στο σπίτι μόνα και λέω στην κυρία εδώ δίπλα να τελειώσω, λέω, για να πάω, γιατί είναι τα παιδιά μόνα τους και κοιμούνται. Λοιπόν, για να έρθω εδώ να βοηθήσω. Είχε τους κλητήρες, έστελνε την αγωγή σε άλλη διεύθυνση. Όταν και ο κόσμος δεν λάμβανε υπόψη, πήγαινε στο ερηνοδικείο ο κύριος, είχε τις άκρες με τους ερηνοδικείς. Έτσι έβγαζε τα σπίτια στον πληστηριασμό. Αυτό ήταν το κόλπο, γιατί ρώτησαν οι δικηγόροι εδώ πέρα. Ναι, ναι, και το σημείωσα στο μυαλό μου, γι' αυτό να τις εξηγήσω πώς το έκανε. Και μόλις πέραμε τηλέφωνο, ας πούμε, μετά, γιατί μαζευτήκαμε όλοι μαζί για να τον αντιμετωπίσουμε και ρωτάγαμε, μας λέγανε οι κλητήρες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέει, είναι τρελός και δικομανής και φοβόμαστε. Δεν μου λέτε, εκτός από δικαστές. Άλλους κρατικούς λειτουργούς στο γραφείο του, ναι, είχατε δει. Ναι, ερχόταν ένας Κοκοζώτος, ήταν τότε στο Δήμο Αθηναίων, ήταν και παλιά Αττικάρχης και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε μπλέξει με αυτόν, μάλιστα. Έτσι, ο οποίος ερχόταν εκεί και είναι και από, ξέρω, έχουν και, είναι από κοντινές περιοχές. Ο στρατηγός. Ναι, ναι. Mm.
Μια φορά του είχε γίνει, κύριε Μάκη, μια καταγγελία, πήγε αστυνομία εκεί, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αλλά αυτός δεν υπολόγιζε την αστυνομία, την πραγματική αστυνομία, τα παιδιά που είναι στους δρόμους. Λοιπόν, μπράβο, και δεν τα υπολόγισε, γιατί είχε τον κύριο αυτόν, είχε και τον Πατσί, και μόλις τα παιδιά πήγαν και του βρήκαν εκεί πέρα τα σώματα των επιταγών και τις πλαστογραφίες και δεν ξέρω πόσες σφαίρες, είναι στη Γαδά αυτά κατατεθειμένα. Δεν ξέρω, στο μικρόφωνο, ακούγομαι. Μια χαρά. Λοιπόν, πήγε και τους έκανε μηνύσεις και φοβέριζε μετά τους αστυνομικούς. Είχε τον Πατσί. Είχε τον Πατσί που έκανε ό,τι ήθελε. Είχαμε δικαστήρια τώρα τον προηγούμενο, τον Μάρτιο μήνα, που λέω ο Πατσής, γιατί δεν τον λέω κύριο, είπε ένας εισαγγελέας, μας είπε, είπε σε ένα δικηγόρο, εγώ θα πω το όνομά του, τον κύριο Ράπτη, που ήταν δικηγόρος των θυμάτων εδώ πέρα, του είπε, ντρέπομαι σήμερα που είμαι εισαγγελέας. Όταν κατέθεσε ο Πατσής σε μήνυση του Ροϊδάκη, για τη γυναίκα του κυρίου που είναι εκεί, του κυρίου Βραχνού. Ήμασταν όλοι μαζί στα δικαστήρια. Ντρέπομαι, λέει, σήμερα, είπε ο άνθρωπος που είμαι εισαγγελέας. Αυτά κάνανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο από καταγγελίες. Ναι. Αλλά και από άτομο που ήταν οδηγός του, που λέει πώς κουβαλούσε τους δικαστές. Έτσι. Τους εισαγγελείς. Κύριε Μάκη, και τους υπάρχει. Αυτό είναι το, αυτό είναι το παρακράτος, κύριε Μάκη. Κύριε Μάκη, αν επιτρέπετε. Ναι, κύριε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο δικηγόροι. Για μένα, εγώ ούτε νομικός είμαι, ιδιώτης είμαι. Περίμενε, περίμενε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Δεν θέλω να σου προστατεύσω. Ναι. Επειδή κλείνουμε, κάνει υπομονή για να ξαναβγούμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται, ο Ροϊδάκης είναι μικρός μεζές. Ο μεγάλος μεζές ήταν υπέρυξ αυτού. Αν προλαβαίνω να πω για ένα δευτερόλεπτο. Ναι, πες το. Υπάρχουν δύο δικηγόροι, οι οποίοι ο κύριος Βραχνός εκεί μπροστά, μπροστά εκεί σε εσάς τώρα, έχει κάποιες αγωγές. Οι οποίες είναι με διαφορετικές υπογραφές. Και πιάναμε τους δικηγόρους και λέγαμε στους δικηγόρους του, του λέμε, γιατί στείλατε αυτά τα χαρτιά, δεν είναι δικές σας υπογραφές. Έχει τις υπογραφές τους, τις φραγίδες, και κάνει μόνο του δικογραφίες. Και μας λένε, μας λέγανε, ελάτε, ηρεμήστε, λέει. Τσακάλι, ακριβώς. Κάντε λίγο πίσω εσείς, λέει, για να δούμε τι θα κάνουμε για να μην μπλέξουμε κι εμείς. Θα τα πούμε ερχόμενη εβδομάδα. Παρακαλώ. Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που βλέπουμε τέλος πάντων είναι ότι στη χώρα μας τελικά δεν έχουμε καθόλου θεσμούς, ούτε θεσμικά αντίβαρα, ούτε προστασία, ούτε ανεξαρτησία εξουσιών, ούτε τίποτα. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Ξέρετε γιατί? Λειτουργεί το παρακράτος, όχι το κράτος. Ο λόγος που, λειτουργεί το παρακράτος και όχι το κράτος είναι γιατί στο κεντρικό πυλώνα της εξουσίας, που ουσιαστικά έχουμε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Υπάρχει η ίδια διαφθορά και όταν το κεφάλι είναι βρώμικο και είναι διεφθαρμένο, προφανώς δεν θα πειράξει τα υπόλοιπα πλοκάμια του, δηλαδή, γιατί ο ένας κρατάει τον άλλο, γιατί προφανώς μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια και όλα αυτά τα. Πέστε και τις βαλίτσες που πηγαίνουν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Όταν, λοιπόν, όταν έχουμε λοιπόν επί δεκαετίες ολόκληρες στην κεντρική εξουσία. Κόμματα που είναι αποδεδειγμένο ότι έχουν χρηματιστεί και ότι διαπλέκονται με επιχειρηματικά και με άλλα συμφέροντα, είναι προφανές ότι όλο αυτό το πράγμα διαχέεται σε όλη την κοινωνία, γίνεται καθεστώς, γίνεται κανόνας, γίνεται η συνταγή της ηθικής, αν θέλετε, εντός αγωγικών ο όρος ηθική για την κοινωνία, εν πάση περιπτώσει για αυτούς που δεν έχουν τα δικά τους αντισώματα εσωτερικά. Και φυσικά ο ένας έχει βρώμικα για τον άλλο. Ο ένας κρατάει τον άλλο και έτσι αυτά τα πράγματα επιβιώνουν. Και πολύ σπάνια και από σπόντα και μόνο αποκαλύπτονται. Λοιπόν, κλείνουμε. Με ειδοποιούν ότι πρέπει να κλείσουμε. Τη Δευτέρα θα έχω προσκεκλημένο τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο για την προφυλάκηση, για τη σύλληψη της συζύγου του. Και επειδή είναι, υποστηρίζει ότι ήταν μια πολιτική κίνηση εκβιασμού που έγινε εις βάρος του, για μένα. Από πού? Θα δούμε, πού να ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω το ποινικό μέρος, αυτό που έδωσε η δικαιοσύνη προς τα ένα κέντρα που δουλεύω. Οι δικαστές μας εκπροσωπούν θεσμούς. Δεν μπορούν να τους ακυρώνουμε τους θεσμούς. Τώρα, αν τα πρόσωπα που έχουν οργιστεί στο Σύνταγμα. Δεν ακυρώνουμε ποτέ, είπα. Είναι λαδασμένα. Είμαστε στο πλευρό των έντιμων δικαστών, οι οποίοι μέσα σε αυτή τη λέλαπα. Και όλη αυτή την αλητεία προσπαθούν. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Και μόνο όταν να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη
υπάρχουν στελέχη της ελληνικής δικαιοσύνης οι οποίοι είναι άριστοι και ιδιαίτερα να είναι να εξάρουμε το ήθος τους. Και άμα πέσω στον άλλον, τι θα του λέω, σου έχω εμπιστοσύνη. Όμως, για ποια δημοκρατία σας. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Εγώ κάθε φορά που δικάζομαι λέω, επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για αυτά που έχω δει, γι' αυτό θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου για να βρω το δίκαιο μου. Σωστά. Λοιπόν, όταν εγώ δεν θα το πω τώρα. Α, δεν ήταν θα το πούμε στην επόμενη εβδομάδα. Δεν είμαστε στην φυλακή τώρα. Εγώ όμως να σας πω κάτι. Τιμάμε τους δικαστές που τιμούν τα παντελόνια τους και τις δικαστήνες που μπορεί να μην είναι η πλειοψηφία, αλλά μάχονται ηρωικά γι' αυτό το υπέρτατο αγαθό. Είναι πρώτα η υγεία, μετά η δικαιοσύνη. Καλημέρα σας.